Μύρισε βοθροπαρασκευή, λαμαρέσλαμα. Με αυτή τη βροχή δεν μου αρέσει καθόλου. Καλημέρα, ξαδέλφια. Καλημέρα, καλημέρα, αδέρφια. Καλημέρα σε όλους και όλους. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Πραγματικά μύρισε παρασκευήλα, αλλά δεν είναι παρασκευήλα αυτή. Είναι κατάρα, πραγματικά. Αλλά θα το παλέψουμε. Το παλέψουμε. Μαζί σας και μαζί μας είναι η Τρόικα στον λίμπερο της καρδιάς σου, στους 107,4 μεγάκυκλους στον FM. Και Παρασκευή στην Τρόικα σημαίνει ότι ο Σωτήρης Ασκαλάκης είναι πίσω από το Αντέξ και την κονσόλα του λίμπερου της καρδιάς σου. Να δούμε τις γιορτές της ημέρας, γιατί κάθε μέρα τις έχω και έχω να τις πω πάρα πολύ καιρό. Ναι. Και πήρα Κροάτρια. Προχθές είχα μια 35 γιορτές. Κάθε μέρα έχει 35 γιορτές. Κάθε μέρα. Ναι. Πήρα Κροάτρια, νομίζω Δευτέρα ή Τρίτη, και με έκραξε και είχε δίκιο, γιατί δεν είχα διαβάσει τις προηγούμενης Πέμπτης, όχι χθεσινής, προηγούμενης Πέμπτης, που ήταν Θεοδώρας ή Στέλλα, Θεοδώρας νομίζω, Θεοδώρας της Παρθένας. Και λέει, Μάρια, γιορτάζω και τα λοιπά, δεν είπατε τίποτα, λέω χρόνια πολλά και καλά, να είσαι καλά. Και έχεις δίκιο, λέω, γιατί μία στις 10 μέρες λέμε τις γιορτές. Τι, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν το Αγίο. Ενώ, όχι, Στέλλας Παρθένας, Θεοδώρας Παρθένας, ειδικά. Και έχει δίκιο η γυναίκα, γιατί ενώ τις έχω κάθε μέρα τις γιορτές, κάθε μέρα τα έχω, τα της ημέρας. Και είναι πολλές γιορτές, κάθε μέρα. Μία στις 5, μία στις 6 διαβάζω, εγώ φταίω γι' αυτό. Λοιπόν, καλημέρα Σάβας. SMS-ικό ξεπαρθιάσμα, η δεύτερη συνεχόμενη μέρα από το 081, που σημαίνει ότι είναι στο τιμόνι. Σάββας, καλημέρα, κουράγιο, καλή δύναμη. Και κυρίως, παιδιά, προσοχή. Το λέω καθημερινά, συνέχεια θα το λέω μέχρι να πεθάνω. Μην κολλάτε οι εποχούμενοι σε τετράτροχα πίσω από δίτροχα. Είναι δολοφονική πράξη. Είναι εγκληματικό. Επίσης, άσε με να περάσω διαγώνια, με βλέπεις. Εσύ με το αυτοκίνητο, είμαι έξω στη βροχή. Καλημερίζω πάνω σε Μερτζή. Τον καλό φίλο, τον καμεραμάν. Που πάντα τα πρόσεχε αυτά. Θυμάμαι πάντα μαζί μας στο αυτοκίνητο και ενώ δεν έχει μηχανάκι, δεν ξέρει την ταλκά στην καημό είναι το μηχανάκι, πόσο επικίνδυνο είναι. Εγώ είμαι εξαιρετικός στην οδήγηση, να ξέρεις. Ναι, και αυτού και εσύ είσαι πολύ. Αλήθεια σου. Αυτού. Ναι. Δεν κορδεύω. Το συγχαίρω μου τα μάξι. Ο Πάνος πάντα το παιδί, να είναι καλά ο Πάνος σε Μερτζή και η κορούλα του και η οικογένειά του, άφηνε που δεν είχε. Όσοι ξέρουν έχουν και μηχανάκι, είναι εγκληματικό. Όταν κρατάνε τη μόνη αυτοκινήτου να είναι ασεβής στα μηχανάκια. Βλέπεις, είμαι έξω στη βροχή, διαλύομαι, γίνεται χαμός. Πας, κολλάς τώρα, 5 φορές μου έγινε τώρα το πρωί. Τώρα, 5 φορές το πρωί. Χθες το απόγευμα όμως, Μάρη, στη στροφή πριν το Μακεδονία Παλάς, πίσω από ένα αυτοκίνητο είχε κολλήσει ποδήλατο. Λέω, τι κάνει, ρε φίλε, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Μιλάμε τώρα απόσταση ούτε ένα μέτρο. Λέω, τι κάνει, γιατί κολλάει, ρε φίλε. Οπότε είναι εφιαλτικό για το αυτοκίνητο. Ρε φίλε, σε αγχώνει αυτό το πράγμα. Λίγο να το φρένο να πατήσει, πάει πάνω του. Σωστό και αυτό. Απλά το ένα που λέω εγώ ζυγίζει άμεσα τη ζωή, το άλλο είναι χαβαλέ. Λοιπόν, οπότε θεωρώ το παράδειγμα του Παπαδόπουλου λίγο ατικέ. Θα πέφτει το ποδήλά τη. Δεν πειράζει, θα πέφτει δικιά του και ευθύνη. Η οποία είναι η χειρότερη, να ξέρει. Η χειρότερη. Α κάνει από πίσω ο δίτροχο ό,τι θέλει. Λοιπόν, μουσική ανάσα και πάμε να πούμε τι γιορτέ τη ημέρα για να μην γίνεται παρεξήγηση. Καταρχά, πάρτο σαν θέμα, όχι σαν quiz και δεν θέλω να δώσουμε δώρο γι' αυτό, τίποτα. Θέλω να δω πόσο εύστροφοι είστε. Και ο Παναγιώτης μπορεί να συμμετέχει, εννοείται, και ο Δασκαλάκης. Αλλά να δω, όχι όμως στον αέρα, δεν πιστεύω παραμικρό τίποτα. Δεν ούτε μπορώ. Το βρήκα και έκανα, κατάλαβα, τίποτα. Δεν μπορώ να κερδίσω γυαλιά δηλαδή. Τίποτα. Όχι, δεν βάζουμε ούτε γιατί δεν θέλω. Σαν θέμα το βάζουμε. Λοιπόν, από εμένα αυτό, έτσι. Όχι από Τσαλτίδη, όχι από Παπαδόπουλα, όχι από Δασκαλάκη. Από εμένα. Ανάθεμα στον Μαραθώνιο. Ανάθεμα. Την Κυριακή είναι ο Μαραθώνιος, έτσι. Ναι, ανάθεμα την Κυριακή, Σωτήρη. Ανάθεμα στο Μαραθώνιο. Από εμένα. Γιατί. Ξέρω. Πόσο γατώνει είσαι. Πανεύκολο. Τι του είπα, μην πεις πανεύκολο, τίποτα μη σχολεί. Λοιπόν, FM κενό. Μήνυμα. Εγώ λέω ότι δεν το βρήκες. Καλά. Ωραία. Θα σου πω τώρα στο διάλειμμα. FM κενό. Μήνυμα. Αποστολή στο 54-526. Από Ασλαμία αυτό, έτσι. Ανάθεμα στο Μαραθώνιο. Προσέξτε. Όχι, δεν είναι ο κατάρας στους ανθρώπους. Ναι. Προσφέρουν να είναι καλά, να τρέξουν, να απολαύσουν, να χαρούν κτλ. Χθες μίλησα με ανθρώπους στο περίπτερο πάλι που έκατσα για περίπου μία μισή ώρα. Steve Graham. Και δεν σχολιάζω, ας πούμε. Δεν λέω στους ανθρώπους. Λέω ανάθεμα που την Κυριακή έχει μαραθώνιο. FM κενό. Μήνυμα αποστολή στο 54-526. Γιατί, για ποιο λόγο, από τον Ασλαμή αυτό. Έτσι, από τον Ασλαμή. Το θεωρεί και πανεύκολο. Το βρήκα, λέει. Μιλάμε ότι είναι κουτουρού άνθρωπος.
Ο Πασκαλάκης πιστεύω ότι ήδη το έχει. Καλά να σε. Καλά να σε. Πάει, κλείνει η πόλη, ρε φίλε. Αυτό τι πάνε τώρα. Το πρωί είναι, μέχρι το μεσημέρι. Μ' αρέσει που το θεωρεί. Το βρήκε πανεύκολο. Εκεί πήγε και το μου μυαλό. Το λέει τώρα με μια σιγουριά. Το μυαλουδάκι μου εκεί πήγε, τι να κάνει. Καμία σχέση. Εντάξει, κύριε. Γιατί αυτό τι να με. Εντάξει. Λοιπόν, νομίζω κλεβρίζει. Ανάθεμα στο μαραθώνιο. Ανάθεμα. Από Μάριο Ασλαμή. Απαιτώ ο Δασκαλάκης. Ναι. Θεωρώ εγώ ντροπή για το ότι ο Δασκαλάκης ακόμη το βρήκε. Εντάξει, όταν τον υμνώ, τον υμνώ. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ντρέπεται. Τώρα κάνει την πάπια, σε κοιτάει στα μάτια. Ειλικρινά. Να το ψελίσει. Σε θεωρώ ή σε γατώνει. Στροφάρει το μυαλό σου. Το βλέπεις, από εμένα είπα, Άρα, όχι από την εκπομπή. Όχι από τον Παπαδόπουλα, όχι από τον Τζαλτίδη. Από εμένα προσωπικά. Ανάθεμα στο μαραθώνιο. Που θα γίνει χαμός, έτσι. Χθες ήδη πηγαίνουν να πάρουν τα νούμερα, φανέλες, τα λοιπά. Όλο το σετ αυτό που παίρνουν οι διαγωνιζόμενοι. Γινόταν χαμός στην έκθεση. Φαντάζομαι θα γίνεται σήμερα, έτσι. Ξημέρωμα πριν το μαραθώνιο, συνήθως παίρνω κόσμο. Συνήθως κόσμο που έρχεται από άλλες πόλεις. Ξενοδοχεία και τέτοια. Λοιπόν, τέταρτη Sport Expo, μπορείς να επισκεφτείς και το περίπτερο, το stand, συγγνώμη, το stand του Λίμπερο. Η Sport Expo, επειδή ρωτάει και ο κόσμος εδώ πέρα, τηλεφωνεί και ρωτάει, είναι στο περίπτερο 3, απλά η είσοδος είναι από τη μεριά, από το περίπτερο 17, από την πάνω μεριά, από την κεντρική πύλη της Εγνατίας. Μπαίνεις κατευθείαν, βγαίνεις μέσα στην έκθεση. Απλά είναι τόσο μεγάλη φέτος που βγαίνει, ενώνεται με το άλλο, με το 3. Και πραγματικά αξίζει να πάτε. Στο stand 10 είναι ο Λίμπερο. Κάθε να μην το βρεις. Γιατί πολύ απλά σε ό,τι και να θες πέφτεις πάνω. Είναι φιδωτός, ακολουθείς το διάδρομο. Βλέπεις τα πάντα δεξιά-αριστερά. Απλά κοιτάς δεξιά-αριστερά έτσι. Μην είσαι μπούφος. Ντουγάνι, κοιτάς ντογκρού. Έτσι. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, 12 του Απρίλη, Σωτηρία 2019. Οι χαιρετισμοί τέλος. Άρα σήμερα, Παπαδόπουλα, τι έχουμε. Τι έχουμε. Τι έχουμε, Παπαδόπουλα. Σε αρέσει που πήγες κάτι χειρικό, πες μας. Ό,τι να είναι. Πόσο ντρέπομαι που δεν το ξέρω. Σωτήρη, τι έχουμε. Τι έχουμε, ρε. Τι ο Ακάθιστος Ύμνος. Ο Ακάθιστος Ύμνος. Θα έχει κόσμο στις εκκλησίες, θα έχει κόσμο. Ναι. Δεν δουλεύω γάμο το βράδυ. Τραγούδι στην εισαγωγή. Ο Ακάθιστος Ύμνος. Μάριε, δες εδώ με τι έμπλεξα. El pueblo unido jamás será vencido. Βάλε κοντίος. Ωραία. Ωραία μπαντούλα. Βάλε κοντίος. Βέλγιε. Ακούς βάλε κοντίος και λες Λατίνι προφανώς. Βέλγι, ναι. Ωραία. Γεια σου ρε Μάρια, γίγαντα μοναδικέ. Ξέρεις πώς πάει εσύ. Γιατί πότε πάτησες τελευταία φορά. Ακάθιστος Ύμνος. Ναι. Ξέρεις αλήθεια. Είναι δυνατόν ρε φίλε. Πες μας. Μας τρελάνεις. Άντε πες μας. Πώς ξεκινάει. Πώς ξεκινάει, δεν ξέρω. Τι. Ορίστε, σου λέει. Τι υπερμάχο. Ναι, εγώ είμαι αυτό. Τι υπερμάχο. Στρατηγό. Ωραία, μανάβη, στρατηγέ! Τι ρία. Άλλος έχουσιν το κράτο. Ωπα, σε διορθώνει. Σε διορθώνει ο Σότος. Συγγνώμη, ο. Μινιόν, κάτι είπε Μινιόν. Το μπροστά του, τον Ιωφαρισίδη. Ο λυτρωθήσας. Ως λυτρωθήσα, το δεινόν ευχαριστήρια. Εσύ μπράβο, μπράβο ρε Μάρη που τα ξέρεις. Απολαύστε τον εσείς αριστερή, τον αυτόνομο. Λοιπόν, οι γιορτές, οι υπόλοιπες, ανθούσεις. Μα. Νομίζω ότι ποιος δεν έχει μία ανθούσα. Όλοι έχουμε μία ανθούσα στην παρέα μας, στον κύκλο μας. Μα, εγώ σε σένα. Παρίου, χρόνια παιδιά στο Γιάννη τον Πάριο. Ακακίου, καύς, αυτό τι είναι το καύς, Ακακίου καύσαντος, καύσαντος μάλλον. Του Μίσκο. Όχι ρε, προσπάθησε με νύμη τώρα, Ακακίου καύσαντος πρέπει να είναι, εντάξει, okay. Τα μακαρόνια είναι μίσκο, ρε. Ναι, το σωστό. Τώρα εδώ πέρα κακίου κάθετο σου πει. Είναι στρατηγό. Με αυτά ξέρει, ακούει άλλο τώρα τρελαίνεται. Εντάξει, καλά, δεν είπαμε ρε φίλα, μιζήσει. Χρόνια πολλά είπαμε. Έχει πιστού που δεν. Βασιλείου και Αρτέμονο. Νομίζω όλοι έχουμε έναν Αρτέμονα στην. Αρτέμονα, πού ήταν Αρτέμονα. Πάω να σε ρωτήσω τώρα. Πού ήταν ένα. Άντε ρε μάγκα. Αρτέμονα. Λέω, μην του το ρωτήσω, θα το απαντήσει λίγο πριν, θα μου πει άντερ βλάκ αυτό. Αρτέμονα, στη Σύφνο πρέπει να ήταν. Ε. Μπράβο, ρε σκύλι. Αλλά δεν θυμάμαι πού ακριβώ, ρε Μαρία. Ποιο είναι. Από τη χώρα ευθεία πάνω. Από την Απολωνία. Ναι. Δεν κάνει δεξιά για κάστρο. Ναι. Συνεχίζει ευθεία πάνω. Α, εκεί που ήταν το ρεμπετάδικο. Η πιτσαρία του Ιταλού. Μπράβο. Μπράβο. Πού ήταν το ρεμπετάδικο. Ναι, 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 που πηγαίναμε. Ναι. Συνεχίζει ευθεία πάνω. Α, Αρτέμονα εκεί. Ναι, είναι συνοικία πάνω από την Απολωνία, από τη χώρα. Ναι. Αν έχουμε κάποιον που έχει μείνει στον Αρτεμόνα ή γουστάρει Αρτεμόνα της Ύφνου, ας επικοινωνήσει με την εκπομπή. Δεν είναι το θέμα, ας πούμε, κανονικά. Ωραία. Οπότε πάμε τώρα μια μουσική ανάσα και διαβάζουμε το μήνυμα του Γιώργου του Ιταλού και μετά
αν διαβάζετε, γιατί κάτι νομίζω ότι δεν διαβάζετε. Δεν μου αρέσει κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Αχ, μια βραμμένη για να πάω στο τελευταίο. Είναι μηνυματάρα, ρε εσύ, Γιώργο Ιταλό. Αλλά πού να εσύ. Πώς διαβάζετε, πού να δεν διαβάζετε, ρε φίλε. Στον τρόπο. Λέει ο Γιώργος Ιταλός. Είχαμε θεματάκι με ξένους προμηθευτές. Ανταλλάχθηκαν διάφορα mail και μου απάντησαν στο τελευταίο. What does it mean να σου... Έλα να δώσουμε κανένα χορηγούλι, Dialog, αν ψάχνεις δουλειά. Ναι, εσύ που ακούς τώρα, αν ψάχνεις δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Ιβέρια, μιλάς και διαβάζεις άπτη στα γερμανικά, τι σου προσφέρει Dialog, κρατήσου. Τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα. Επιπλέον προνόμια, πληρωμένες holidays, δηλαδή διακοπές, ρεπό σε αργίες, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα. 3 weeks, ναι, σχεδόν ένα μήνα εκπαίδευση, πληρωμένη, περισσότερο στο dialog.gr. Και νέο μήνυμα Γιώργου Ιταλού, τη υπερμάχο στρατηγό μανάβει τα νικητήρια ως λυτρωθήσα των γάβρων ευχαριστήρια. Να σε καλά ρε Γιώργο Ιταλό, να σε καλά παλικάρι μου. Άμα στείλει όμως και ο Ολυμπιακός και έχει με το παρατσούκλι του πάγου, το διαβάζω. Έτσι. Υποβρύχιο, δεν μας πειράζει. Λοιπόν, να δούμε τους αγωνισμούς μας. Τρεις είναι ζωή να έχουν και οι τρεις είναι μουσική. Και σας γεμίζουμε νομίζω ευχάριστα την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο. Δίνουμε δύο μονές προσκλήσεις για το πολύχρωμο άγριας ομορφιάς γυφτοπανκ πάρτι των Culture Shock. Η μπαντάρα αυτή από το Σιάτλ της Ουάσιγκτον των Ενωμένων των Πολιτειών της Αμερικής, οι Culture Shock έρχονται, νομίζω έχουν ξανάρθει στην πόλη μας, έτσι, είναι δεύτερη φορά, τρίτη, τι είναι. Culture Shock, συναυλιάρα, αυτό είναι πάρτι, δεν είναι συναυλία, είναι κανονικό πάρτι, δύο μονές προσκλήσεις. Απόψε, παιδιά, τώρα είναι fix principal δίπλα, είναι, ζητώ συγγνώμη, κόλλησα λιγάκι. Και για αύριο Σάββατο δίνουμε δύο διπλές για Σοκράτη, είσαι μάλαμα, και τρεις διπλές για το live των μπλε, για να απολαύσετε την hot mama Georgia, τον κιθαρισταρά, τον Πάνο τον Παπάζογλου, που έχω την τύχη να τον γνωρίζω από 15 ετών, να τον μια παρακολουθώ. Μια φορά, έλα μαζί μου, μια φορά. Πάνω στο Παπάζογλου δεν σχολιάζω. Απλά το παιδί κάνει και χέρι δυο άλλα πράγματα. Απλά για το μεροκάματο είναι και στους μπλε. Απολαυστικός Πάνω στο Παπάζογλου. Απολαυστική μπλε. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχω περάσει άσχημα ή μέτρια σε live των μπλε. Ακόμη και κακοδιάθεση που έχω πάει, έχω περάσει ωραία. Η μπλε είναι στο κλαμπ του Μήλου και αυτή αύριο Σάββατο. Τρεις διπλές προσκλησούλες. Έτσι. Δύο μονές Culture Shock απόψε. Αυτό δεν είναι καραπαρτάρα. Και για αύριο Σάββατο δύο διπλές για Σοκράτη Μάλαμα, τρεις διπλές για τους μπλε. Συνεπώς, τι κάνεις εσύ, πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις οπωσδήποτε όνομα και επώνυμο, επουδενή δεν γράφεις live, επουδενή, γιατί και τα τρία live είναι που δίνουμε, γράφεις κούλτουρ, να κερδίζεις χρόνο, ή Μάλαμα ή μπλε. Ή τα δύο από αυτά ή και τα τρία. Άνα τα πηγαίνεις η Culture Shock. Αν τα πηγαίνεις και μπορεί να κερδίσεις και για μάλαμα ή για μπλε το επόμενο βράδυ. Και το αποστέλεις στο 54-526. 54-526. Έχεις έτοιμο κανένα κομμάτι, το διαβάσεις, το 164. Όχι, να βάλουμε μόνο κάτι σαν θέμα για το διαβάσω, να διαβάσω τώρα αυτό το τραγουδιστέ. Αφού λυπιάσαι τα άσματα, να πω κι εγώ ένα, σε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, να δώσουμε κίνητρο. Τι κίνητρο, γυαλί. Γιατί λέω ανάθεμα, ναι, στο μαραθώνιο. Απαλαβαίνω. Εγώ προσωπικά, λίγο το μυαλό στροφάρει, δουλεύει. Τι σημαίνει ότι η Κυριακή έχει μαραθώνιο εδώ? Κράτα το γουίζ μέχρι τον άλλο μαραθώνιο. Τι σημαίνει? Εγώ προσωπικά λέω ανάθεμα στο μαραθώνιο. Σημαίνει ο μαραθώνιος τι? Τι? Την Κυριακή μαραθώνιο έχει. Εδώ, Θεσσαλονίκη. Σημαίνει τι? Στην ουσία βοήθησα προηγουμένως, κάτι είπα. Με αυτό που είπα για χθες. Εντάξει, καταλάβω. Που ήμουν πάλι εκεί. Καταλάβω. Εντάξει. Πάει, άμα θέλετε, άντε, όποιος, δίνουμε και ζευγαράκι γυαλιά σε αυτό. Για να δώσουμε ένα κίνητρο. Ή ο Ράσιος. Τώρα, για να βάλουμε ένα θεματάκι, ή μάλλον να διαβάζουμε πρώτα 164 να κερδίσουμε χρόνο. Αφού λέει πιάσετε τα άσματα, να πω και εγώ ένα. Σωτήρη, κλείστη μουσική. Τόπε, τόπε, ο παπαγάλος, ότι ο Βέλεθ πάει σ' άλλους. Τόπε, τόπε,
Ο παπαγάλος κι ας μην το είπε ο δημοσιογράφος. Πάμε όλοι μαζί. Το πε, το πε, ο παπαγάλος, ότι ο Βέλεθ πάει σ' άλλους. Το πε, το πε, ο παπαγάλος κι ας μην το πε ο δημοσιογράφος. Και ο Σωτήρης, αν θέλει, μπορεί, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το τραγουδίσεις και στην Τζαλτίδη. Τι από Σωτήρης Κάσε, όχι μην το λες. Το βάλεις στην Τζαλτίδη αυτό. 104, λατρεμένος ΠΑΟΚτσής. Αν μας ακούει τώρα ο Χρύσανθος στο stand 10 του περιπτέρου 3 της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, σίγουρα θα έχει χαρεί και σίγουρα θα σου ετοιμάζει πληρωμένη απάντηση στα μούτρα σου. 164. Αλλά το μήνυμά σου είναι αραβουργηματάκι. Είσαι σε δαιμονιώδη φορμίτσα, νομίζω, το τελευταίο μήνα. Έτσι. Α, το βάλεις και αυθεντικό κανονικά εσύ. Αντίπας, έχω πάει με χείλη. Αντίπας, πώς τον είπε. Έλα. Φανταζείς, ναι. Έχω πάει με χίλιες γυναίκες. Άστο, άστο, ξέχνα το. Με χίλιες γυναίκες έχει πάει, λέει. Με χίλιες έχει πάει μόνο Τζιν Σίμος στον Κις, κανείς. Λίγες είπα. Λίγες θεωρίες ο Τύρης. 5.000. 10. 10.000. Φανταζείς. Συγγνώμη, το εννοείς. Όχι, το είπε, το έχει δηλώσει. Ρε. Άλλο, το ξέρω, ναι. Εσύ το εννοείς. Συμβολικά δεν το λέω. Α. Τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Ο Σωτήρης λέει, χίλιες για μένα είναι λίγες. Παιδιά με τους μπλε σήμερα, με το καλημέρα, μπράβο. Να στα... Καλά, δεν είναι, πάντα έχουμε μπλε συμμετοχή, αλλά με το καλημέρα βλέπω μόνο μπλε, τίποτε άλλο. Κανονικά. Καλά, βασικά, ο μέσος ακροατής των Culture Shock πιστεύω ότι θα ξυπνήσει κατά τη μία, οπότε δύσκολα, αλλά λέμε, εντάξει. Culture Shock είναι λαϊβάρα, είναι παρτάρα. Δώσε λίγο ρε Σωτήρη, δώσε λίγο. Το παπαγάλος. Έτσι τιμάει τη μνήμη του Μάνου του Ξηδούς, το η Τρόικα. Έτοιμο, είχαμε Ξηδούς ρε φίλε, σαν σήμερα το 2010, έτσι. Ξεφτελίστηκε. Ξεφτύλας μεγάλος. Εσύ σε ξεφτέλισε το φιλαράκι. Μα λέμε κάτι για πανταζής, πετάει το άλλο, βάζει κομμάτι. Σε ξεφτέλισε το φιλαράκι σου. Λοιπόν, για να βάλουμε το κομμάτι που θέλει, ή μάλλον τώρα να σου πει δεν πάει. Εντάξει, το βάλουμε το διάλειμμα. Κάτσε που με κάνω. Λοιπόν, χαμός για μπλε, ρε. Παιδιά, αυτό με τους μπλε σήμερα δεν. Εντάξει, οκ. Όχι, πάντα έχουμε για μπλε συμμετοχή. Απλά σήμερα έχουμε μέχρι στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, 7-8 συμμετοχές για μπλε και μία για μάλαμα. Απίστευτο. Δεν υπάρχει αυτό. Με μάλαμα προηγούμενα δύο Σάββατα πέσε ξύλο, εννοείται. Λοιπόν, για να πάμε στο break, να κερδίζουμε χρόνο, να βάλουμε ένα ακόμη θεματάκι. Που πατάει λίγο. Έχει και ένα σκέλος, υποσκέλος πάρα πολύ ωραίο. Παναγιώτη, δύο πράγματα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ με χ στη Λάρισα είναι πρωταθλητής μαθηματικά ή θέλει μόνο νίκη, με νίκη. Αν γελάρει και ο Ολυμπιακός, είναι πρωταθλητής. Ναι, άμα νικήσει ο Ολυμπιακός. Όχι, δύο βαθμούς θέλουμε. Ο ΠΑΟΚ θέλει, άρα θέλει νίκη. Ναι. Δηλαδή... ισοπαλία και δύο ισοπαλίες, φίλε. Δύο βαθμούς θέλει. Άλλο. Νίκη, ναι. Για αύριο, για να γίνει γιορτή μεθαύριο, συγγνώμη. Ναι. Αυτό εννοώ. Ναι. Νίκη. Αν νικήσει ο Ολυμπιακός, θέλει νίκη. Με χ, δεν λέω χάνει το πρωτάθλημα. Ναι, ναι, ναι. Από το Σεπτέμβριο καθαρισμένο αυτό. Εννοώ ότι το θέλει. Νίκη, νίκη. Για να κάνεις γιορτή την Κυριακή. Νίκη. Πάει αυτό. Ναι, νίκη. Το άλλο θύμισέ μου. Κάτι. Νομίζω ότι η απάντηση είναι ναι. Αλλά επειδή δεν θυμάμαι, βοήθησέ με. Ξάνθη και Αγρίνιο. Για Ξάνθη και Αγρίνιο. Ναι. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είχε βγάλει ανακοίνωση στους οπαδούς. Σεβαστείτε την απαγόρευση και μην πηγαίνετε στο γήπεδο. Αυτό θύμισέ μου μόνο. Νομίζω για Ξάνθη όχι. Για Αγρίνιο. Νομίζω είχαν στην αρχή είχαν δώσει εισιτήρια και μετά βγήκε τελευταία στιγμή ο Βασιλιάδης και είπε όχι στις... Άλλο Βασιλιάδης. Ναι, όχι, νομίζω δεν έβγαλε. Αντασίγε από όχι νομίζω ο Βασιλιάδης. Νομίζω, 99% νομίζω δεν έχει βγάλει. Άρα τώρα βγάζει η ΠΑΕΠΑΟ και λέει σεβαστείτε την απαγόρευση. Δηλαδή στην Ξάνθη και στο Αγρίνιο μη σέβεστε. Όπου θέλουμε σεβόμαστε. Στην Λάρισα σεβαστείτε. Όπου γουστάρουμε. Λοιπόν, εμείς λέμε σαφώς να σεβαστούν σαν εκπομπή και σαν σταθμός και στην Ξάνθη είπαμε σεβαστείτε και στο Αγρίνιο σεβαστείτε. Αλλά προφανώς η Θράκη και η στερεά Ελλάδα δεν είναι Ελλάδα, τη γράφουμε στα πατάρια μας. Είχαμε μεγάλο ενθουσιασμό. Τη γράφουμε στα πατάρια μας. Εδώ τώρα δεν υπάρχει ενθουσιασμό. Υπάρχει, αλλά δεν είναι. Ερώτηση. Να σου πω, ναι. Γιατί στο λέω. Ναι. Θα σου πω ποιο μου είπε τι. Ναι. Θα σου πω ποιο στο διάλειμμα. Εγώ για να τρολάρω του αντιπάλου οπαδού και θα έλεγα θα έβγαλε ανακοίνωση. Ναι. Όχι ραντεβού στα Τέμπη, ραντεβού στι Πέρσπε. Καλό, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Ναι. Να πούμε χίλια μπράβο στην ΑΕΛ, η οποία περιμένει με ανοιχτές αγκαλιές τον πιο, ας το πω τώρα, δημοφιλή οπαδό του ΠΑΟΚ, το Γιαννάκη, το παλικάρι που είναι σε καροτσάκι νεπερικό, ναι. Θα του έχει ειδική θέση
μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Χίλια μπράβο στη Λάρισα. Χίλια μπράβο γι' αυτό. Ο οποίος νομίζω αυτός πηγαίνει παντού. Το παιδί είναι. Νομίζω ότι τον είχα δει στο Άμστερνταμ τη χρονιά που παίξαμε τον. Το παιδί. Να είναι γερό, είναι ήρωας. Χίλια μπράβο. Δύναμη, κουράγιο και στους δικούς του. Και χίλια μπράβο και στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ που βοηθάει και τα λοιπά. Δεν τη σχολιάζω. Και να βοηθάει και όλους τους ανθρώπους ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εννοείται. Που έχουν πραγματικά ανάγκη. Λοιπόν, θα πάει κόσμος. Όχι. Όχι. Λοιπόν. Μου επιμένει ΠΑΟΚτσής, ναι. Χθες το πρωί. Mm. Θα σου πω ποιος τώρα στο διάλειμμα. Κάποιοι ξέμπαρκοι θα πάνε, ρε Μάρη. Τώρα μου θα λέει, πω αυτό το πράγμα. Μου λέει. Εγώ ξέρω τρεις που θα πάνε. Στην ουσία. Ναι. Από το γήπεδο θα φτάσουμε. Εγώ δεν σου λέω τα που με λέει μέσα. Μέχρι 3 μέτρα έξω από το γήπεδο θα είμαστε. 3 με 3.500. Αχαμένε. Θα σου πω ποιος. Αχαμένε. Αν ακούς. Αν ακούς, ναι, σε λέει χαμένο. Χαμένο είναι τώρα. 3.500 θα πάνε τώρα στη Λάρισα. Άσε με τώρα. Okay, του λέω. Ναι. Φίλε, ναι. Εμένα λέω αυτό που λες με συμφέρει. Oh, να γίνει γιάμπαλο. Εσένα, τι... Εμένα με συμφέρει. Εσύ μπορεί να του έκανε 6.000. Μπορεί να σου πει αυτό. Επειδή πάντα είμαι με τον νόμο και με την τάξη. Εσύ το πάντα. Κάτι, ναι, τα τηρίζω όλα. Σας λέω μην πάτε. Μου λέει άστα σλαμά, αυτά αλλού. Αλλού ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Θα σου πω τώρα στο διάλειμμα. Δεν σου λέω παραμύθι. Δεν το ξέρω προσωπικά, αλλά θα καταλάβεις ποιος είναι. Θα καταλάβω ποιος είναι. Και μπορεί να το ελέγξεις. Μετά από εδώ, παίρνω από εκεί και πες του. 3 με 3.500 λέει θα φτάσουμε στα 3 μέτρα από το γήπεδο. Του λέω φίλε, εκεί περιμένουν ξέρεις. John Deere, τρακτέρ. Καλά, δεν φοβόμαστε τέτοιους. Κομπίνες. Μόνο την τιμωρία φοβόμαστε. Αλωνιστικοθεριστικές μηχανές. Μόνο την τιμωρία φοβόμαστε. Με τσουγκράνες θα είναι αγρότες κτλ. Φτάσαμε στη Βρύση. Ωραία. Μην χάσουμε το νεράκι, κατάλαβε. Κλείσε τη μουσική λίγο στο τύρι, πάμε χωρίς μουσική. Αν ήταν 5η αγωνιστική πρώτου γύρου του χρόνου, ό,τι κουστάραμε θα κάναμε. Λοιπόν, πάει αυτό, το σχολιάζεις. Τι φωνή έχεις για τα μάτς, για όλα τα μάτς, ό,τι μάτς τραβάει. Ελλάδα, εξωτερικό, του Σουκού. Τι φωνή έχεις. Για παράδειγμα, τι φωνή είσαι το Εργοτέλη Ηρακλής. Εγώ έχω φωνή εδώ και 3 μέρες ότι είναι διπλό. Σαν φωνή, έτσι. Θα μπει ρε μάγκα, άλλο την επιθυμία. Ναι. Επιθυμία θέλω 0-10. Εντάξει, Εργοτέλης Μπαλάρα παίζει, έτσι. Τον έχω εμνήσει φέτος 1000 φορές. Έχω όμως φωνή για διπλό του Ηρακλή. Φωνή! Ναι. Άλλο λογικά πώς το βλέπω, μαθηματικά, ποδοσφαιρικά κτλ. Φωνή. Τι φωνή έχεις για το ΑΕΛ 1964, ΠΑΟ 1926. Που πέρσι έλεγες περνάς από τη Λάρισα, παίρνεις πρωτάθλημα. Ναι. Τι. Μπράβο. Να. Τι επιθυμία έχεις. Δεν το χρειάζεται. Τι επιθυμία έχεις. Αν είσαι ουδέτερος, όχι αν είσαι ΠΑΟΞής. Αυτό είναι φυλακία, αν το ρωτήσω. Τι επιθυμία έχει αν είσαι ουδέτερος. Αν είσαι ουδέτερος, τι επιθυμία έχει για το Άρης Ατρόμητος. Ο Ηρακλείας μου, ο ΠΑΟΞής, τι επιθυμία έχει. Τι επιθυμία έχει ο ΠΑΟΞής για το Εργοτέλης Ηρακλής. Δεν λέω τώρα επιθυμία να βγουν οι Ηρακλείς να πούνε θέλω νίκη του Ηρακλή. Εννοείται, αυτονόητο. Πάει αυτό. Για να πάμε στο break. Φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί από εσάς που παρακολουθείτε ελληνικό ποδόσφαιρο ξέρετε τι θα γίνει στην Καβάλα. Μεθαύριο. Η γοητευτική δήμαρχος, η Δήμητρα, η Τσανάκα, δεν κάνω πλάκα, θα το κάνει η γυναίκα, Δημήτρουλα, θα ταξιδέψει με τα πούλμαν των οπαδών του ΑΟΚ στην Ξάνθη για το παιχνίδι ορόσημο. Να σπίδω. Μπράβο ρε σκύλε. Αυτό που έτσι τους παίζουν. Έτσι το είπες. Έτσι το είπα, ναι. Με ποια θα παίζανε. Μπορεί να έχει άλλη ομάδα, ρε φίλε. Πού να ξέρω. Η Ξάνθη παίζει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, με τον Ολυμπιακό. Ναι, ρε χαμένε τώρα με τον Ολυμπιακό. Παίζει. Εντάξει, ναι. Με την Ασπίδα, ναι. Με την Ασπίδα. Ασπίδα, ναι. Μπράβος. Πολλά χρόνια είναι αυτή, ε. Η Ασπίδα. Ασπίδα, βέβαια. Ρε φίλε, πλάκα μου κάνει. Ασπίδα Ξάνθης. Όταν λες τα πούλμα, δηλαδή πώς θα φάνε. Ασπίδα Ξάνθης. Καλά, δεν πάει και μακριά. ΑΟ Καβάλας θα είναι μέσα η δήμαρχος. Κάτω πράγμα. Θα είναι μέσα η δήμαρχος, η Δήμητρα η Τσανάκα, για να στηρίξει την προσπάθεια των παιδοσφαιριστών του ΑΟΚ. Δεν πρέπει και ο Γιάννης ο Μπουτάρης να ταξιδέψει έστω με την αποστολή του ΠΑΟΚ στην Λάρισα. Αφήνουν να γιορτάσει η πόλη την Κυριακή. Εγώ παντού αυτό βλέπω και ανακοίνωση του ΠΑΟΚ. Γιορτάζει την Κυριακή η πόλη. Δεν πρέπει ο Γιάννης Μπουτάρης και σαν αντίο ως απερχόμενος πλέον δήμαρχος να στείλει ένα μήνυμα και να ταξιδέψει και αυτός με την αποστολή του ΠΑΟ. Μπορεί να ήταν ο πρώτος που θα μπουκάριζε μέσα, να ξέρεις. Άντε πάμε να μπούμε, ρε. Ρωτάω εγώ, εσύ που ακούς απαντάς. Δεν ρωτάς εσύ να απαντήσω εγώ.
Ρωτάω εγώ, εσύ απαντάς. Και αν συμφωνείς. Πώς λέει Δήμητρα Τζουμάκα, πώς την είπες, την ίδια τη δήμαρχο. Δήμητρα Τσανάκα. Τσανάκα, μάλιστα. Ωραία γυναίκα. Ναι. Και κάνει πολλά για την πόλη. Θα μου πει κάτι τώρα, βλακία είπα, sorry. Δήμαρχος είναι, θα μου πει τώρα, βλάκα τι είπες τώρα. Ναι, εντάξει, sorry. Ναι. Όχι, την έχω ακούσει και έχω διέργο, έχω μιλήσει με καβαλιώτες που είναι και με διαφορετικά κομματικά πιστεύω. Που μου λέει ναι, όντως, δες το Παναγιώτη. Δες το προεκλογικό σποντ μπορεί να βάλει. Δες το Παναγιώτη. Χιλιόμετρα κάναμε πάλι. Σωτήρι, δες το. Στο κέντρο, στην πόλη. Ληστεία, δες. Θεσσαλονίκη. Με την τσάντα. Μα μέριμνη. Δεν ξέρω αν τα γυναίκα. Επίσης, τι φωνάζω και λέω σε όλες τις γυναίκες. Όχι τσάντα. Την τσάντα, αν κρατά τσάντα, μπορεί να κρατήσει τσάντα. Γυναίκα είναι, ρε φίλε. Ναι. Εντάξει, όχι τσάντα. Εντάξει. Ναι. Ηχιαστή ή την κρατά από τη μέσα πλευρά. Α, τώρα τη γιαγιούλα. Από το δεξί χέρι, από τα μαγαζιά. Όχι από την έξω. Σωτήρι, όχι από την έξω. Και πάνω στο πεζοδρόμιο. Όταν αλλάξει, την άλλη. Και πάνω στο πεζοδρόμιο είναι. Το μυαλό εκεί. Το έχω πει 100.000 φορές. Να το, δικαιώνομαι. Αυτό, απλά. Πέφτει κιόλα, ωραία, φίλε. Η γυναίκα τώρα μετά δεν ξέρω τι έγινε. Μπορεί να μην την πήραν κιόλα στην τσάντα, δεν ξέρω. Και τι λάγει μέσα. Λοιπόν, αυτά ρε παιδιά. Αυτά. Αν συμφωνείτε και αν είναι αλήθεια ότι θα φτάσουν 3 με 3.500 τουλάχιστον οπαδοί του ΠΑΟΚ έστω 3 μέτρα από το γήπεδο. Θα πω τώρα στο διάλειμμα, στον Παναγιώτη, στο Σωτήρι. Ποιος ΠΑΟΚτσής μου το είπε χθες και επιμένει και άσε μας να κάνουμε λέει ότι θέλουν. Δεν κάνουν ό,τι θες εσύ. Λέω εντάξει παιδιά, εμένα εκπομπή λέω μου στείνεις έτσι. Εμένα για τη Δευτέρα μου στείνεις για ένα μήνα εκπομπή, αν το κάνεις αυτό. Σε φτιάξω εγώ τη Δευτέρα, καλά, περίμενε. Ας κάνω εγώ το διπλό. Αυτό. Σα μεταρθώ. Αυτά. Και σχολιάζεται και ό,τι συνέβη εψέ το βράδυ στα παιχνίδια του Europa League. Αν τραβάει η καρδιά σου. Πηγαίνουμε σε break, culture shock. Τρελό. Γιφτοπανκ πάρτι με την Μπαντάρα, την συνουσία Αμερικανο-Ουκρανική μπάντα από το Σιάτλ. Αύριο, απόψε, συγγνώμη, απόψε. Στο, νομίζω, Principal Fix, δεν θυμάμαι, παιδιά, έχει συγγνώμη. Και για αύριο Σάββατο, 2 διπλές για Σοκράτη Μάλαμα, έτσι. Τρίτο Σάββατο που πάει για sold out. Και 3 διπλές για το live των μπλε στο κλαμπ του Μήλου. FM κενό, αποστολή στο 54526 με ονοματεπώνυμο όπως και δίποτε. Το συγχαίρω αυτό το όπως και δίποτε, αλλά το είπα ο Βλάξ. Παιδιά, αν μπορεί κάποιος να μας ενημερώσει για ποιο λόγο βλέπουμε πέρα σε ένα site ότι η στιγμή που έκλαψε ο Rose. Ας μας ενημερώσει κάποιος για ποιον λόγο έκλαψε ο Γαλλομα... Τι είναι ο Rose, είναι Μαροκινός, Γαλλομαροκινός το παιδί. Αλγερινός τι είναι, του Άρη. Για ποιον λόγο έκλαψε ο Rose. Και έχει γίνει θέμα... και σε ένα-δυο μεγάλα site αθηναϊκά, έτσι. Όχι, ας πούμε μόνο στο All About Aris. Εμείς λέμε τώρα μεγάλο αθηναϊκό, να το πούμε. Άστο, μην τους θέλουν το κάνουν διαφήμιση. Το είδαμε σε δύο site μεγάλα. Με πανελλήνιες εμβέλειας, με τρομακτική επισκεψιμότητα. Η στιγμή λέει που έκλαψε ο Rose. Αν μπορεί κάποιος, ας μας ενημερώσει γιατί έκλαψε ο Rose. Λέω, πάει τώρα με πω κοτσάνα, μήπως έχει να κάνει και με την. Φυγή του Φραν Βέλεθ. Λοιπόν, δεύτερο μισάωρο για την Τρόικα. Λέμε τους διαγωνισμούς με τους οποίους γίνεται ένας μικρός χαμός. Ξύπνησαν τώρα και οι γυφτοπάνκιδες. Και θα σας πω για ένα τηλεφώνημα που είχαμε. Σωτήρη, πες τη Μαριλής να καλέσει. Πες την τώρα να καλέσει. Τώρα στο διάλειμμα. Λοιπόν, δύο μονές προσκλήσεις για το live των Culture Shock. Για το οποίο, ενώ το έχω σημειωμένο, έκανα μια εγκληματική παράληψη. Τους Culture Shock τους ανοίγουνε τα δικά μας παλουκάρια η Κόζα Μόστρα. Το ξέχασα εγώ και μου το θύμισε ένας κύριος τώρα στο διάλειμμα. Για αύριο Σάββατο, δύο διπλές Σοκράτης Μάλαμας και τρεις διπλές για το live των μπλε στο κλαμπ του Μήλου. Για όλα αυτά, FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις Κούλτουρ ή Μάλαμας ή μπλε και τα τρία αποστολή στο 54526. Ήδη, ας πούμε, βλέπω κάποιους που έχουν βάλει και Κούλτουρ και Μάλαμα. Νομίζω έχουν και ένα κοινό ακροατήριο, ταπεινή μου γνώμη. Έτσι. Αποστολή στο 54-526. 54-526. Έχουμε στον αέρα κανονικά. Μπες και το κομμάτι, παλικάρι μου. Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή τον κύριο, ο οποίος μου είπε ρεσία σλαμά, culture shock, culture shock. Ανέφερε μας και εμάς έστω μία φορά ότι παίζουμε και εμείς. Μπράβο. Ποιος είναι ο κύριος που μου το ανέφερε. Καλημέρα. 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 Quiz είναι αυτό. Quiz με 6 ζευγάρι γυαλιά ηλίου και σέτο. Ξέρω την απάντηση. Ξέρω την απάντηση. Ποιος είναι λοιπόν ο κύριος αυτός. Λοιπόν, καλημερίζουμε Ηλία Μόστρα. Καλημέρα, Ηλία Μόστρα. Ηλίας Κόζας στην άλλη άκρη της γραμμής.
Έχω να καταγγείλω ότι ο κύριος Ισλαμής είναι μάλλον εξυπηρετεί αμερικανικά συμφέροντα. Είναι γνωστό ότι συχαίνω με τις ελληνικές μπάντες. Α, ναι, αλλά τις ελληνικές μπάντες με ξένο όνομα. Εκεί τη σέβομαι. Πάει αλλού το πράγμα. Λοιπόν, Ηλία, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, παλικάρι μου, και ξέρετε, θα με κράξουν άλλα συγκροτήματα που λέει εσύ βγάλε μας και δεν βγάζουμε. Έτσι, μπράβο. Παίρνουν σειρά τώρα. Βασικά, θα σου πω κάτι. Θα στραβώσει ο Ηλίας, ο Αραβίδης, που δεν έβγαλα τη Μάγκη Ράιλι. Μου λέει, θες να βγάλεις Μάγκη Ράιλι και δεν την έβγαλα. Θα πει τώρα, βγάζεις τον Ηλία τον Κόζα. Εντάξει, αλλά εγώ λέω πια Μάγκη Ράιλι, ρε φίλε. Ηλία Κόζα έχω. Εντάξει, κάποιος θα βγάλει και την Ποφίλιο, εγώ ακούω τώρα. Την Ατάσα. Πού, εδώ σε εμάς. Κάτι τέτοιο ακούω εγώ το πιο πρωί, πιο μετά νομίζω είναι πλέον η εκπομπή. Ή πιο πριν. Πριν. Πιο πριν. Κάποιος υποσχέθηκε. Quiz είναι αυτό. Quiz άλλο. Πρόβλημα. Υποσχέθηκε. Οι 9 στους 10 ακροατές του δεν ξέρουν τι είναι Νατάσα Μποφίλιου, ρε φίλε. Καλά. Και ο 1 στους 10 δεν ξέρει τι είναι Κόζα Μόστρα. Δεν πειράζει. Ναι, αλλά εδώ όσοι στην εκπομπή αυτή ξέρουν οι 11 στους 10 τι είναι Κόζα Μόστρα. Αυτή είναι η διαφορά. Εντάξει, okay. Α, 11 στους 10. Μια χαρά είμαστε. Αυτοδυναμία. Ωραία. Λοιπόν, Ηλία, πάμε λίγο. Αύριο, καταρχάς, ρε, εσύ κόλλησα. Φίξινε. Όχι αύριο, όχι. Απόψε, εγώ... απόψε, συγγνώμη, ναι. Φίξινε ή principal, ρε. Λοιπόν, στο principal, περιοχή fix. Αυτά γνωρίζω εγώ. Η αλήθεια είναι ότι με το principal το έχω χάσει λίγο εδώ. Principal, ύστερα, είναι principal και fix είναι ο Σοκράτης, εντάξει. Πάμε, λοιπόν. Απόψε, μπράβο. Principal, τι ώρα βγαίνουν οι Κόζα Μόστρα. Λοιπόν, από αυτά που γνωρίζω εγώ, είπαμε ότι θα βγούμε κατά τις 10 παρά, έτσι να, να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε και λίγο τους Culture Shock που είναι και φίλοι και παίζουμε και χρόνια μαζί. Ναι, εννοείται. Για ακόμα μια φορά βόλεψε να έρθουν στην Ελλάδα, οπότε λόγω φιλικής σχέσης, έτσι και συμφερόντων, θα ανοίξουμε εμείς τη συναυλία. Ωραία. Οπότε μετά δεν σχολιάζω καν ότι θα υπάρχει τζαμάρισμα μαζί, έτσι. Δεν το σχολιάζω καν αυτό. Αυτό το κάνουμε πάντα. Το πάντα το κάνεις πάντα. Και σήμερα. Θα γίνει. Μπράβο. Σετάκι πάνω κάτω δικό σας, θες να μας πεις. Πάνω κάτω σετάκι. Ό,τι πιο δυνατό. Ναι, τα πιο... φλόρικα δεν θα τα παίξουμε, τα φλόρικα. Ό,τι πιο γκαζάτο, έτσι, και βρώμικο. Ό,τι πιο ξύλο. Έτσι. Ωραία, ωραία. Ας σου κάνω μια ερώτηση που δεν θα μου κάνει ποτέ. Δεν σου κάνει ποτέ. Μπορεί να την κάνανε χίλιοι δυο άλλοι, δεν έκανα ποτέ. Εγώ. Μακάρι να μου κάνεις ερώτηση που δεν μου έχουν κάνει ποτέ πραγματικά. Όχι, sorry, λίγο να κάνω εγώ μια ερώτηση. Να κάνει ο Παναγιώτης. Ναι, ναι. Ποιο εννοείς, ας πούμε, φλόρικο. Φλόρικο. Ναι. Τώρα, πώς το γνωρίζουν, ας πούμε. Εκτός αν είναι αστείο αυτό, αν εννοείς ότι όλα είναι φλόρικα. Όχι, όχι, σε ρωτάω γιατί είπες. Δεν παίξουμε φλόρικα, είπες. Εντάξει, φλόρικα. Υπάρχουν κάποια κομμάτια που είναι λίγο πιο ακουστικά, λίγο πιο... τα περισσότερα κομμάτια είναι πιο rock, punk, να το πω έτσι, να το θέσω. Η γιορτή, ας πούμε, είναι ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά είναι, ρε παιδί μου, για άλλες φάσεις. Εντάξει, είναι για το αμάξι, ας πούμε. Με κάλυψες πλήρως. Είναι για live, είναι για live καθαρά δικό σας. Είναι για live καθαρά δικό σας. Ναι, ναι, ναι. Μπορείς να το πεις και ωραία, το έσωσες. Το έσωσες. Είναι για live καθαρά δικό σας. Κάναμε και την ερώτηση τη δικιά σου. Σε κοινό culture shock τώρα να παίξεις τέτοιο. Λοιπόν, η Eurovision σας έκανε καλό ή κακό? Αυτή θεωρείς ότι είναι μια ερώτηση που δεν μου την έχουν ξανακάνει? Όχι! Εγώ δεν την ξανά έκανα. Εγώ! Εσύ δεν μου την ξανά έκανα. Προφανώς σου την έχουν κάνει και να το ανοίξω λιγάκι. Μετά τη Eurovision. Έγινε μία φάση πάρα πολύ με εσένα, σε βλέπαμε παντού, ακόμη με σημεριανάδικα. Εγώ τα ρωτάω, Ηλία, στα ίσα, ξέρεις, σας πάω με τα χίλια, σας βλέπω εγώ από τις πρώτες μέρες, που ερχόταν, ας πούμε, ξέρω, 50 άτομα, 60. Το γνωρίζω αυτό. Μπράβο, γιατί εγώ είμαι, ξέρεις, δεν θέλω εγώ να το... Το έχεις εκμυστηρευτεί. Ναι, το γυαλιστερό και το αυτό και το όταν γίνει κάτι mainstream και μετά, ας πούμε. Μαραβέγια, εγώ τον έβλεπα με 6 Ντάραγουις. Το Μαραβέγια τον είχα δει με 6 Ντάραγουις. Και μου λέει, τι λες, ρε φίλε, τότε είχαν έρθει, λέει, 13 άτομα. Λέω, εκεί σου 13 είμαι κι εγώ. Λοιπόν, έγινε ένα πακέτο με σένα, ειδικά με σένα, όχι ο γάμος σου, όχι παντρεύεται ο Ηλίας. Αυτό εννοείς. Αυτό, γιατί εγώ δεν θυμάμαι, προσπαθώ να ανακαλέσω τώρα. Γενικά πήγε ένα πακετάκι, λίγο, έγινε κάτι λίγο γκλάμουρους με εσάς γύρω από σένα, προφανώς αθελά σου, δεν ξέρω. Και όχι, εννοείται. Κοίταξε να δεις. Στράβωσε κόσμος, ξέρω παιδιά τα οποία δεν έχουν ξανάρθει σε live σας μετά από εκείνο το πακέτο. Δεν έπρεπε να παντρευτώ, δηλαδή. Καλό, εσύ απάντησέ μου. Εργένεις για πάντα, βγάλε κομμάτι. Έμα τώρα. Θα ξανάρθουν. Κοίταξε να δεις.
με εκπομπές και μεσημεριανάδικα τα οποία και εγώ τα συχαίνομαι, έτσι. Αλλά ως ένα σημείο είναι κάτι που δεν μπορείς να αποφύγεις. Όταν συμμετέχεις, ας πούμε, σε ένα τέτοιο διαγωνισμό που έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Εντάξει, εμείς το ξέραμε και εγώ προσπάθησα να το κρατήσω όσο γίνεται, ας πούμε, σε normal επίπεδα, και δεν είναι κανένα επίπεδο normal, όταν μιλάμε για τέτοιες εκπομπές και για αυτή την ποιότητα. Αλλά όπως και να έχει, κάποια πράγματα δυστυχώς δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Να τα ελέγξεις. Διότι... Δεν μπορείς να τα ελέγξεις, να πεις. Ναι, δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Η κάμερα, όπου και να είσαι, άμα θέλει να έρθει η κάμερα εκεί πέρα, θα σε τραβήξει, είτε μιλήσεις είτε δεν μιλήσεις. Η λογική μου εμένα είναι, από τη στιγμή που δεν μπορείς να το αποφύγεις, απόλαυσέ το. Ξέρετε γιατί άλλο το λέμε αυτό. Ναι. Οπότε, από το να μην πεις τίποτα και να πει ο άλλος, άρα την ψωνάρα και όλας μεγάλη χάρη σου, ας πούμε, δεν μιλάς και όλας κάνεις ότι μιλάς. Εντάξει, έλεγα 2-3 κουβέντες μέχρι εκεί, όσο ήμασταν στο διαγωνισμό. Από εκεί και πέρα, τώρα αν ο άλλος σε παρακολουθεί και βλέπει ότι παντρεύεσαι αυτά και έρθει μόνος του, δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Συγκεκριμένα θα σου πω, για να κλείσω και να μην μακρηγορώ, στο γάμο μου έφυγα την ώρα που χορεύαμε τα παραδοσιακά, γιατί είχαμε μόνο 3 τραγούδια παραδοσιακά, ευτυχώς, γιατί δεν θέλαμε τέτοια στο γάμο. Λοιπόν, και επειδή δεν ξέρω να χορεύω και καλά, ευτυχώς χάρη μου έκανε. Έφυγα την ώρα που έκανα ότι χορεύω, και κυνηγούσα ένα δημοσιογράφο, ο οποίος ήρθε με το «έτσι θέλω» με την κάμερα να τραβήξει πλάνα από το γλέντι. Ναι. Καταλαβαίνεις για τι πράγμα μιλάμε. Είναι κάτι που, εντάξει, έχουν αποθρασινθεί εντελώς καταρχάς. Δεν μπορείς να το ελέγξεις αυτό το πράγμα. Ναι. Μπορείς μέχρι ένα σημείο. Γιατί το να θυχτείς, να δείξεις ότι θύχτηκες, να μιλήσεις άσχημα και να πεις και στον άλλο, να το εξηγήσεις το αυτονόητο ότι ξέρεις τι, είσαι εδώ πέρα χωρίς να το θέλω. Βγαίνεις εσύ ο τέτοιος μετά, έτσι. Ναι, 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 ναι. Βγαίνεις εσύ λάθος πάλι. Ναι. Οπότε εντάξει, τώρα αυτό ήταν κάτι που έγινε, πέρασε, δεν ασχοληθήκαμε και πολύ παραπάνω, έχουμε κάνει 5.000 πράγματα από τότε. Οπότε ήταν κάτι που ήταν να γίνει, δεν το αποφεύγεις. Ωραία. Και για να κλείσουμε, μία ερώτηση, αλλά θα μου προσκεφτείς ότι δεν απαντήσεις τίποτα ή Εθνική Ελλάδος. Τι υποστηρίζεις συλλογικά, οπαδικά? Τι υποστηρίζω. Αλλά μην πεις τίποτα ή Εθνική Ελλάδος. Εθνική Γαλλίας, φαντάζεσαι. Ας πει, αλλά Εθνική Ελλάδος, δεν το μπορώ. Κοίταξε να δεις. Να σου πω κάτι. Επειδή υπάρχω και ζω ανάμεσά σας, θα το θέσω έτσι, μπορεί να χάσουμε κι άλλο κοινό με την απάντησή μου, να το ξέρετε αυτό. Μίλες άστο, δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση άλλο. Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Επί χρόνια λοιπόν, λόγω μπάσκετ και λόγω καταβολών, εν πάση περιπτώσει, ήμουν Άρης. Το ξέρω. Ωραία. Οι γνωστοί μου το ξέρουν αυτό. Λοιπόν, δεν σε ακούμε καλά. Πρέπει να κλείσουμε, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Κάτσε, περίμενα, τελειώσω. Ο Παοξής, όχι εγώ. Ηλία, ο Παοξής πάει να σε κόψει. Εγώ, όχι, σ' αφήνω σε θες. Γιατί να σου πω κάτι. Άμα ακούει ο Τσαλτίδης τώρα. Ω, θα σε γίνει. Με την επόμενη ώρα θα σε γίνει. Θα βάλει και όλη μέρα στο λαμπάουτ Άρης να παίζει κόσα μόστρα κανονικά. Ό,τι θέλετε κάντε. Τα τελευταία λοιπόν 4-5 χρόνια, μη σου πω και 6, δηλώνω Παοκτσής. Αυτό. Υπάρχω και ζω ανάμεσά σας. Και ακούω και μια σιγή τώρα, έτσι. Αυτό τώρα τι ήτανε. Πάει για Τσαλτίδης. Τα τελευταία 4-5 χρόνια δηλώνεις Παοκ. Ναι, ισχύει. Ισχύει. Γιατί, επειδή όπως πολλοί άλλοι, εντάξει, έπαιζα κι εγώ μπάλα παλιά, το έχω ζήσει και από μέσα και σου φεύγει λίγο αυτό, το οπαδικό σου φεύγει. Κοιτάς άλλα πράγματα. Εγώ βλέπω ότι, εγώ χαίρομαι εννοείται και με τον Άρη, εντάξει, άλλες προσδοκίες έχεις από τον έναν, άλλες από τον άλλον, και ο Άρης παίζει πολύ ωραία μπάλα φέτος, παρακολουθώ όσο μπορώ, πολύ ωραία μπάλα, τον χαίρομαι και μακάρι να συνεχίσει έτσι και να δούμε τι θα κάνει στο μέλλον. Αλλά γουστάρω ρε, εσύ, δεν μπορώ να το κρύψω. Αυτό που γίνεται με τον Πάκο, εγώ το γουστάρω. Το πώς γίνεται εδώ και για ποιο λόγο και ποιοι έχουν βάλει το χέρι τους και αυτά, δεν με αφορά. Όπως δεν με αφορούσε και πριν. Ωραία, με τις άλλες ομάδες. Ωραία, παλικάρι μου. Μπάλα έπαιζε και σε σύλλογο, σε συλλογούς. Έπαιζα, ναι. Αν θες, μας λες κάποιον κάτι, αν θες. Θα πάει αλλού η κουβέντα. Ωραία, μετά, ωραία. Θα αποκαλυφθούν άλλα. Ωραία, Ηλία. Ωραία, παλικάρι μου, έγινε. Λοιπόν, καλό γκίγκ απόψε. Καλά. Καλό γκίγκ απόψε, θα σε δούμε, θα είμαστε εκεί. Να είσαι καλά, Ηλία. Εννοείται. 10 παρατέρτο περίπου, λογικά παρά 20 παρατέρτο βγαίνουν οι κόσα μόστρα, έτσι. Έτσι. Παλικάρι μου, να είσαι καλά. Καλό γκίγκ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Ηλία. Γεια. Μάλιστα. Αυτό... Καλά λένε, θρησκεία αλλάζει, ομάδα δεν αλλάζει. Αυτό είναι. Προφανώς πάγωσε κοσμάκι αυτό.
Ο Ηλίας ο Κώστας είναι γνωστό το χρόνο το παιδί, χρόνια ότι ήταν Άρης, έτσι. Λέει τα τελευταία 4-5 χρόνια γουστάρω ΠΑΟΚ. Είμαι ΠΑΟΚ και γουστάρω αυτό λέει, που γίνεται τα τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ. Ωραία. Αυτό είναι θέμα προς συζήτηση. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς επηρέασε η παρουσία του Ηλία. Ξυπνήσαν και οι culture shock και βλέπω εδώ πέρα μαζεμένα 4-5 μηνυματάκια στη σειρά. Απόψε είναι η Κόζα Μόστρα. Ανοίγουν και εννοεί θα παίξουν μαζί. Το κάνουν πάντα αυτό. Με τους, εγώ το λέω culture shock, όχι culture shock. Culture shock με την παντάρα από το Seattle της Washington των Ενωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μιλάμε για ένα πολύχρωμο γυφτοπανκ πάρτι, έτσι. Μιλάμε ένωση πολιτισμών και ό,τι τραβάει ψυχούλα σου. Είναι δύο μονές προσκλησούλες, δύο διπλές για αύριο για Σοκράτη Μάλαμα και τρεις διπλές για το live των Μπλε στο κλαμπ του Μήλου. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις Κούλτουρ ή Μπλε ή Μάλαμα και τα τρία αποστολή στο 54-526. Ούτε ένας δεν βρήκε για ποιο λόγο, λέω, ανάθεμα στο μαραθώνιο που έχει την Κυριακή. Που σημαίνει ότι στην πόλη θα έχει έξτρα καμιά δεκάρα χιλιάδες ανθρώπους. Κράτο για τον Αλέξανδρο. Άντε πόσο να βοηθήσω. Άντε πόσο να βοηθήσω, ρε παιδιά. Ειδικά με τα σκαλάκια απογοητεύομαι σήμερα. Ειδικά με τα σκαλάκια. Δεν το βρίσκουμε, ρε Κυριούλη, τι να κάνουμε δηλαδή. Απογοητεύομαι. Δεν είμαι στο μυαλό σου. Με σένα δεν απογοητεύομαι. Εντάξει, τι να κάνω τώρα. Δεν βλέπεις. Τα έχω βάψει μαύρα. Σαν σήμερα ξεκίνησε. Έψαχνα. Τα ψάχνα αυτά τα σαν σήμερα, ρε παιδί μου. Δεν βρήκα κάτι ωραίο έτσι αθλητικό να βάλουμε κανένα κουιζάκι. Αλλά απλά διάβαζα, ρε παιδί μου, διάφορα και σαν σήμερα ξεκίνησε η δίκη για τη δολοφονία του Πολκ. Α, βέβαια. Δημοσιογράφος του σκότωσε. Καραμαϊμού. Από τις πιο μεγάλες απάτες. Τα φόρτωσαν όλα. Πες μου, γιατί δεν ξέρω την ιστορία, ρε παιδί. Σε έναν πόντιο. Στρατόπουλος, Τριτόπουλος, κάπως έτσι. Σε ένα πόντιο νεαρό δημοσιογράφο. Ναι. Που ήταν παλιότερα οργανωμένο στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Ναι. Η υπόθεση Πόλκ είναι το μυστήριο, το παρακράτος, άστο. Δίναμε για το θεατρικό προσκλήσεις. Ναι, θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν παίζεται ακόμη, είναι συγκλονιστικό. Σου είπα, Σωτήρη, το περί Ελλάδο. Πώς λέγεται? Υπέρ Ελλάδος. Παραστασάρα. Παραστασάρα για την υπόθεση Πολκ. Με απίστευτες ερμηνείες από όλους, τρελή σκηνοθεσία, δεν υπάρχει. Η υπόθεση Πολκ είναι η βρωμιά της βρωμιάς. Μάλιστα. Εννοείται. Εντάξει, ωραία. Πακετάκι με λαμπράκι. Ε, κατάλαβα. Κοντζαμπάσιδες και τέτοια. Με Παγκρατίδη, με παρακρατικούς, με τραμπούκους. Ναι. Αυτή η πόλη γνωστό δεν είναι. Αυτή η πόλη. Αυτή η πόλη, αυτή η πόλη όμως έχει και Μαργαριτόπουλο. Αχ, Μαργαριτόπουλο, εσύ με την ασφάλειά σου. Επειδή το αυτοκίνητο σας είναι πολύτιμο, ασφάλεια Μαργαριτόπουλο, είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απέτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές ανάγκες. Πληροφορίες. Information που λένε στα Ιαπωνέζικα. Margaritopoulos.com και στο νέο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-911-701. Μαζί μας έχουμε και την πίτσα Mr. Gold, την οποία τη βρίσκουμε στις Οικίες Μεσολογίου 2 μετά το γήπεδο του ΒΑΟ. Delivery στο 628586 από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το πρωί. Οικίες, Νεάπολη, Αμπελόκηπη, Πολύχνη, Μετέωρα και στο κέντρο πιάνει όλες αυτές τις περιοχές η πίτσα Mr. Gold. Σας ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Άμα την επιστροφή μας, ανοίγουμε και γραμμές 2310. 2-87-8-8-8 2-87-8-8-8. Χιλιάδες κόσμος με αφορμή το μαραθώνιο στην πόλη μας. Για τους οποίους μαραθώνιους και το τρέξιμο και το running τα έχει πει όλα ο Θωμάς Στόντον με το μήνυμα αραβούργημα. Δεν υπάρχει. Έχει στείλει και φοβερή φωτογραφία. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτό που ο Θωμάς Στόντον. Όταν έπεσε η ψωμόλισσα στην Ελλάδα, ο Έλληνας το ρίξε στο τρέξιμο. Ναι, στο ποδήλατο. Γιατί κουλτούρα τέτοια αθλητική σαφώς και δεν είσαι. Ήταν στη μάσα και στο αραλίκι. Τώρα που έπεσε ψωμόλισσα, όλοι τρέχουν. Σωστός. Τεράστιος Θωμάς Στόντον. Τεράστιος. Δύο μονές προσκλήσεις. Culture shock. Τρελό πάρτι. Δεν είναι live αυτό. Είναι τρελό πάρτι. Απόψε στο principal με support τα δικά μας παλουκάρια του Κόζα Μόστρα. Αύριο Σάββατο δύο διπλές για Σοκράτη Μάλαμα και τρεις διπλές για το live των Μπλε αύριο στο κλαμπ του Μήλου. FM και ονόματα επώνυμο, διπλαγράφης Κούλτουρ ή Μάλαμα ή Μπλε και τα τρία αποστολή στο 54526. Γραμμές ανοιχτές 2310-287-888. Θα ήθελα να ακούσω παδούς του ΠΑΟΚ οι οποίοι σκοπεύουν να πάνε μέσα στην πόλη της Λάρισας, γιατί όχι και μέσα στο γήπεδο, έτσι. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Βασίλη, ο παδός του Ηρακλέους. Καλημέρα κύριε Βασίλη. Καλημερίζω Παναγιώτη και Μάριο. Mm-hmm. Τον αγαπητό Χρήσαυνο που είναι
Από όνα λαπαρών. Είναι τώρα στην έκθεση το πρωί αυτό σίγουρα. Γι' αυτό είπα από όνα λαπαρών. Από νωρίς το πρωί, 11-11 και είναι εκεί. Όλους τους ακροατές μας και φυσικά τους συντελιστάς του σταθμού. Να είσαι καλά κύριε Βασίλη. Πήρατε για την υπόθεση πόρτα. Μάλιστα σκοπτικών έτσι να θυμίσουμε. Τη Δευτέρα 10 φορές θα γράψει το υπερμάχο και ο Παναγιώτης θα σε επιβάλλει να το πεις. Σωστό. Σωστό. Έχω να το τραγουδήσω χρόνια. Λοιπόν, το δεύτερο, γιατί να πενιγυρίζουν οι καβαλιώτες. Η καβάλα, αν πάρει βαθμό, ναι, αν πάρει βαθμό η καβάλα, ανεβαίνει. Ναι, για ποιο λόγο. Ανεβαίνει στη Β' Εθνική. Πού ανεβαίνει? Στη Β' Εθνική. Με την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος, η Α' Εθνική είναι 14. Ναι. Η Β' Εθνική είναι 12. Ναι. Και η Γ' Εθνική είναι 14. 14, ναι. Για πείτε μου τους 10 της Β' Εθνικής, τους 12 της Β' Εθνικής. Τώρα πάντως θέλει βαθμό. Είναι στο στόχο της. Θα δει μετά τι θα γίνει. Το μόνο που θα ανέβουν οι ομάδες της Β' Εθνικής, αυτή που είναι γάμα για να πάνε Β' υποτίθεται, είναι στην αναβαδιάθμιση της εταιρείας τους. Από τμήματα αμοιβωμένων ρεσιχνών ποδοσφαιριστών θα γίνουν επαγγελματικοί. Ναι. Η κατηγορία. Όλες οι άλλες ομάδες θα μείνουν το ίδιο. Διότι θα πέσουν από τους 10 ή 2 που θα παίξουν παράξει θα ανεβούν. Είναι θα μείνουν 8, 3 πέφτουν. Ωραία. 11. Για να μην πλατιάζουμε. Και ένας από τον παράς θα γίνουν οι 12. Γενικά, συγγνώμη, στέλνετε μήνυμα στις ομάδες όλων των ομίλων ανά την επικράτεια που θα τερματίσουν πρώτες στη σημερινή γάμα εθνική. Να μην πανηγυρίζουν. Είναι κακό πρώτος, δηλαδή. Πρώτος δεύτερος, έτσι είναι. Πρώτος δεύτερος. Ναι. Ναι. Ο πρώτος ανεβαίνει αυτόματα, αν δεν κάνω λάθος. Ο πρώτος. Τέλος πάντων, θα κάνουμε ένα πρωτάθλημα πάλι όλοι μόνοι τους, όπως κάνουμε πέρυσι πρώτοι. Ναι. Τώρα θα είναι πρώτος δεύτερος. Ναι, ωραία, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, ναι. Το θέμα είναι και γι' αυτό διαμαρτύρεται όλη η επαρχία για την αναδιάθρωση. Και εγώ διαμαρτύρομαι. Εννοείται, βέβαια. Όχι, όλη η επαρχία. Ναι. Γιατί, θέμα αν μείνει ή δεν μείνει ο Ηρακλής. Όχι, δεν λέω για τον Ηρακλή καθόλου. Μα φυσικά, ο Ηρακλής. Θέλω να είναι απλωμένη όλη η πατρίδα μου. Ο Ηρακλής άνοιξε το πηγάδι και βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση πλέον. Βέβαια, εννοείται. Αυτό το πράγμα. Εννοείται, ωραία. Και για να δηλαδή κλείσω... αυτό πρέπει να προσέξουν όλες οι άλλες οι ομάδες. Κύριε Βασίλη, με απογοητεύετε. Εγώ νομίζω πήρατε για την υπόθεση Πολκ. Για την υπόθεση Πολκ, γιατί θα σας πάρω για την υπόθεση Πολκ. Α, επειδή αναφέραμε, γι' αυτό λόγο νόμιζα γι' αυτό πήρατε. Δεν κάνει μια φορά πάνω. Και απλά επειδή το είχα πει ένα βράδυ στην. Ζούγκλα, ναι. Για την υπόθεση Πολκ, ναι. Οι ακροατές, εσείς και άλλοι δημοσιογράφοι. Θωμά Κοροβίνη. Ένας εκ των οποίων κατηγορήθηκε ότι ήταν στη βάρκα που τον πήρε από την Κρίνη για να μπουν μέσα και βρήκαν, ναι. Το πτώμα του την άλλη μέρα να επιπλέει, οι ψαράδες. Ναι. Είναι πρόσωπο το οποίο το έδωσε ο Ελλάς ότι σκοτώθηκε σε μάχες στον Όλυμπο. Είναι μια προσωπικότητα η οποία τώρα βρίσκεται στην Ελλάδα. Εν Ελλάδη. Αυτό να δείτε, ποιον δώσαν νεκρό και πώς γύρισε τώρα ως ολιγάρχης. Κάτσε, περίμενε λίγο, σε έχασα. Είναι quiz. Περίμενε, σε έχασα λιγάκι. Ο Πολκ ήθελε να πάει να συναντήσει... Συνάντησε. Θα σου πω και ποιο συνάντησε, δεν το εγκριφώ. Τον Άγγλο πρέσβη συνάντησε. Άλλο, το έχω δει, το έχω διαβάσει το βιβλίο. Ναι, και ήθελα να πάει απέναντι για να συναντήσει τον αρχαίο. Να τον περάσουν απέναντι στον Όλυμπο για να λυθεί πάνω στον Ελλάς. Μπράβο, να βρει τους αγαπητούς. Λοιπόν, ένας εκ των δύο που υποτίθεται ότι το συνόδευε για να το πάνε απέναντι, εδηλώθη από το στρατηγείο του Ελλάς ότι σκοτώθηκε σε μάχες με το στρατό. Και ξαφνικά ύστερα από τόσα χρόνια εμφανίζεται στην Ελλάδα ως ολιγάρχης. Άρα τι λέτε. Δεν θες να πεις το όνομά του, υπάρχει πρόβλημα. Φυσικά υπάρχει πρόβλημα. Ας το Μαρία, ας μην μπλέξουμε. Ας τον Πολκ. Δηλαδή, άρα εσύ θεωρείς. Όλοι μαζί. Άρα θεωρείς, περίμενε. Αν διαβάσει κάποιος προσεκτικά τη δικογραφία, ναι. Αναφέρεται το όνομα. Ναι, ωραία. Εντάξει. Ναι. Θεωρείς ότι δεν καλύπτει πλέον πέπλο μυστηρίου τη δολοφονία του Πολκ. Ότι είναι καθαρισμένο. Όχι, κοίταξε να δεις. Τον Πολκ θα στο πω ομά. Το σκότωσε ο Ελλάς μαζί με τον Άγγλο πρέσβη. Ο Ελλάς με τον Άγγλο πρέσβη. Ναι. Διότι στο σημείο που πηγαίνανε βγαίνανε το υποβρύχιο το οποίο έφερνε τα όπλα. Λοιπόν, πρώτον. Όχι, αποκλείεται παρακρατική. Και το δεύτερο. Όχι, φυσικότατα. Και το δεύτερο. Γιατί φυσικότατα. Το πιο σοβαρό. Γιατί είναι διάβασε προσεκτικά την ιδιοδικαστική έρευνα. Ναι. Τι βρήκαν στο στομάχι του. Στην Ελλάδα του εμφυλίου.
τι είχε φάει ο Πολκ. Ναι, το ξέρω αυτό. Έχει να κάνει με την Αγγλική πρεσβεία. Ναι, εντάξει. Το καλύτερο έδεσμο των Εγγλέζων, Ευγενών. Όσοι ότι κατηγορήθηκε ο Ελλάς στη Μένα για όχι, να πάρουμε... δεν κατηγορήθηκε, παιδί μου. Και γι' αυτό, αν το προσέξατε, ότι ο πρέσβης ανεκλήθη από τη Θεσσαλονίκη 2 μέρες μετά την ανέβρεση του πτώματος. Πρέπει να είσαι ο μόνος, ο μόνος, που δίνει μόνο τη μία εκδοχή. Δεν υπάρχουν εκδοχές, η ιστορία είναι μία. Το πτέμα σας έχει πολλά story. Φυσικά! Δεν κατάλαβες όμως, φυσικά. Το γεγονός είναι ένα, πάντα είναι ένα το γεγονός. Ναι, αλλά... πώς όμως φαίνεται ως αλήθεια. Φυσικά, και για τον Παγκρατίδη, ένας βίαζε και σκότωνε τα κορίτσια. Αλλά την πλήρωσε ο Αρίστος. Ναι, έτσι είναι. Είναι, άρα... έτσι είναι, ναι. Λέω, ποια είναι όμως η αλήθεια μέχρι σήμερα. Άλλο το γεγονός. Ξέρουμε εμείς μα το γεγονός ότι είναι έτσι. Μα και τότε η αλήθεια ήταν γνωστή. Δεν βόλευε την κυβέρνηση τότε, την ελληνική μα κυβέρνηση, που ήθελε να τάσει καλά με τους Αμερικανούς. Δύο κυβερνήσεις. Για ποιο μιλάς τώρα, για το... για τον Πολκ, για τον Πολκ. Για τον όχι, όχι, γιατί να φορτωθούν όλα στους αντάρτες. Αυτό δεν βόλευε. Ο Πολκ, όχι, όχι, όχι. Λάθος κάνεις. Τι δεν βόλευε. Ο Πολκ καταρχήν ήταν σε blacklist. Οι Αμερικάνοι ζήτησαν γρήγορα και μέσα. Ήταν, άσχετα μετά το θάνατο τι. Ήτανε, βέβαια. Ήτανε, ναι. Ήταν άνθρωπος σε blacklist. Καταρχήν ήταν άκρος φιλελεύθερος άνθρωπος και δεν είχε πρόβλημα ούτε με την αριστερά ούτε με τη δεξιά. Σωστό. Άρα... τα έγραφε σημαδιό. Τα έγραφε σημαδιό. Αλλά έγραφε ότι η βοήθεια η Αμερικανική δεν πήγαινε στους φτωχούς, στους πάσχοντες και στους μη έχοντες. Αυτό ποιον βόλευε. Δεν βόλευε την άρχουσα και καθιστική ατάξη στην Ελλάδα. Αυτό είναι αφήνιση. Είναι σοκαριστική η βεβαιότητά σου, κύριε Βασίλη, που σε είναι λατρεύω και σε εκτιμώ. Να σε εξηγήσω για κάτι. Α, είναι αφήγημα. Α, είναι αφήγημα. Όταν, να σου πω γιατί, εν της πράγμαση. Εν της πράγμαση. Εάν συνέβαινε αυτό από έναν Αμερικανό δημοσιογράφο, δεν θα εκθίαζε για το ειδικό τάγμα, το οποίο με έδρα το Μαϊάμι, εκεί εκπαιδεύτηκε, Ελληνογενών, δηλαδή δεύτερης και τρίτης γενιάς Έλληνες, που έκανε ειδική ομάδα, δεν αναφέρεται καν σε όλα τα αρχεία του ΓΕΣ. Και ήρθαν να πολεμήσουν εδώ. Ναι. Το κατάλαβες? Τότε πεζόταν σαν άλλα πράγματα. Υπήρχε Γιάλτα, υπάρχει φυσικά το Πόσδαμ. Βρε, ναι. Πεζόταν σαν άλλα. Όπως παίζονται τώρα γεωπολιτικά παιχνίδια, πεζόταν και τότε γεωπολιτικά παιχνίδια. Ωραία. Ο Πολκ ήθελε να βρει μια αλήθεια, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει στη χώρα αυτή του διαλόγου και του λόγου, διότι παντού σκοτωνόντουσαν όταν διαφημούσαν, ενώ στην Ελλάδα ομιλούσαν. Ναι. Έστω και αν είχαν άδικο, έστω και αν, δεν είχαν, και αν είχαν δίκιο. Ναι. Τι συνετέλεσε και έγινε αυτός ο εμφύλιος πόλεμος. Ωραία, ήταν σωστό ο πρώτος που διείσδησε με δύο γραπτά του, που είναι μικρά στα σπαργάματα, ναι, κατά τα οποία πριν ακόμη πέσει ας πούμε το Αντάρτικο στην Ελλάδα και σταματήσει πλέον αυτός ο απαράδεικτος εμφύλιος που κατασπάραξε τη χώρα μας, ναι, είχε γράψει ότι οι περισσότεροι πολεμιστές που συναντούσε να τους πάρει συνέντευξη του Ελλάς δεν ήταν Έλληνες. Και τον έκανε τρομερή εντύπωση. Ναι. Το κατάλαβες? Βρε, το κατάλαβα. Τι αυτό συνέβη στην Ελλάδα, ενώ ήξερε για τις δύο προηγούμενες συναντήσεις και στη Γιάλτα που προανέφερε και στο Πόσδαμ. Mm. Άρα κάτι δεν πήγαινε καλά με τη συμφωνία των υποτιθέμενων μεγάλων δυνάμεων. Ναι. Εντάξει, ωραία, ωραία. Εγώ, μου κάνει εντύπωση, έχω μιλήσει, έχω διαβάσει και έχω μιλήσει για την υπόθεση αυτή με 3.000 ανθρώπους. Ηλικίας βάλε 65 και πάνω. Είσαι ο πρώτος που είναι σίγουρος ότι αυτή είναι η εκδοχή της δολοφονίας. Γιατί είμαι λίγο μικρότερος γι' αυτό. Α, δεν είναι ακριβώς έτσι. Εντάξει, ωραία. Το δέχομαι σχήμα αυτό. Δεν είμαι επηρεασμένος, καταρχήν δεν επηρεάζομαι, Μάρια, ούτε από έναν μαύρο φασίστα, ούτε από έναν κόκκινο φασίστα. Ούτε από έναν σούπερ χριστιανό, ούτε από έναν σούπερ άθεο. Ναι, καλό είναι αυτό. Εξετάζοντας απόψεις τους, ναι, και έπειτα, επειδή ήταν έτσι από μικρό το μικρόβιό μου, ναι, προσπαθούσα να το αναλύσω, αλλά όχι πάντα από μία πηγή όπως κάνουν οι περισσότεροι. Και το άρα, χωρίς μακρηγορίες, το ναι, λαμπράκι ποιο το φάγανε? Το λαμπράκι ποιο το φάγανε? Ναι. Ας είναι ιστορία μεγάλη. Μεγάλη. Από αυτού, από με κάλυψες. Μήπως τον φάγανε αριστεροί, κομμουνιστές, αντάρτες, τίποτα? Όχι, άνθρωπε μου. Από εκεί, αυτούς που λατρεύεσαι, από πάνω ήρθε το λιψηλά. Που λατρεύω ποιους? Πού έκανε την πρώτη πορεία ειρήνης? Μην μου το πας τώρα, η εντολή ξέρω που ήρθε.
Εδώ, ποιοι την κάνανε πράξη και τι κλίμα, ποια ήταν η περιραίουσα ατμόσφαιρα για να βρει έφορο. Μα αδερφέ μου, μπορώ να την κάνω εγώ και εσύ. Μπράβο, σωστό. Αυτός φοβάται περισσότερο. Εντάξει. Άρα ήταν εδώ πέρα. Αυτά που... τα ανέλησε στη δίκη ο Σαρτζητάκης και γι' αυτό έγινε και εθνικός δικαστής. Σωστό, μπράβο. Μπράβο. Ο Χρήστος Σαρτζητάκης. Από πάνω δηλαδή, πρέπει να βρει πρόσφορο έδαφος μια εντολή από πάνω για να γίνει πράξη. Πάντα βρει και να ξέρει ότι αν κάποιο μάρει αιμό και να σε φυλάνε, σε βάλει στόχο. Είσαι τελειωμένος. Έτσι. Ωραία. Ωραία, κύριε Βασίλη. Καλημέρα μου, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Ανάκατα με τον Μπόρκ σήμερα. Μία ακόμη υπέροχη παρουσία. Μία ακόμη υπέροχη παρουσία. Φανταστικό. Με αφορμή το σχόλιο του Παναγιώτη για τον Μπόρκ. Δεν μπορώ να ρωτήσω κάτι τον κύριο Κώστα για ένα παλιό ποδοσφαιριστή του. Τον κύριο Βασίλη. Ναι. Για ένα παλιό ποδοσφαιριστή του το Ολυμπιακού. Α, αυτό που με ρωτήσει πριν. Γιατί χτυπιέμαι από χθες. Δεκαετία 70. Μέσα το 70 περίπου. Μου στείλε μια φωτογραφία ο Θωμάς Στόντον και ένα σχόλιο από κάτω. Ένα μαγαζί στη Φιλαδέλφεια είναι αυτό, κάπου εκεί. Εσύ είσαι να το σύλληψε. Ναι. Όχι, νομίζω το είδες από κάτω. Το μαγαζί εδώ. Ναι. Φανέλες παλιές, δεκαετίες 70 κτλ. Αυτά λέει μόνο στην Αθήνα και όχι εδώ. Καλά, εννοείται. Μηνυματάκια. Γιώργο Ταλό, το μήνυμά σου. Πού να δεν διαβάζετε με τίποτα. Ούτε μισή λέξη δεν διαβάζετε. Ούτε του 500. Ούτε μισή λέξη. Πάμε στο 503. Ο ίδιος είναι. Αν συγγνώμη. Δεν είναι 523, ναι. Φάουλ ναι, εγώ. Ναι, 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 φάουλ ναι, εγώ. Ναι, ναι. Είναι ο 503. 503. Το μήνυμα. Λες καλημέρα σας παιδιά. Ωραία. Μόνο αυτό διαβάζετε. Έτσι. Το υπόλοιπο δεν διαβάζετε. Δεν διαβάζετε. Θα ψηλώ συμφωνήσω. Θα ψηλώ συμφωνήσω. Πάμε στο 433. Ναι. Έτσι. Θα σου πω μόνο κάτι. Έχει πει ο Παύλος Παυλίδης για το λιωμένο παγωτό. Ωραία μου δεν είναι αυτό. Είπε ότι φταίω εγώ που δεν έβαλα αγκαθάκια γύρω από το τραγουδάκι. Φαντάσου γιατί πράγμα. Βέβαια εδώ έχω πολλές απορίες και δεν το έχω ρωτήσει ποτέ στον Παυλίδη. Τι θα μπορούσες να κάνεις δηλαδή. Αλλά πάντως το είπε. Έχει σημασία αυτό. Φταίω εγώ που δεν έβαλα αγκαθάκια γύρω από το τραγουδάκι. Μήπως εννοεί για τους στίχους. Γιατί ήταν μια τριετία. Μπράβο ρε γίγαντα. Και με το μυαλό μου και έχει πάει. Πού άλλο να πάει ρε. Μπράβο ρε σκύλε. Ναι, να έκανε τι όμως. Να βάλει δύο λεξούλες οι οποίες δεν μπορεί να παίξει που ζουξίδι, καρέ φίλε. Δεν μπορεί άλλος να πάει να πληρώσει για το ρέμο να ακούσει λίγο μέρο παγωτό. Το έπαιζε ο Ρέμος. Καριολάκο. Ναι, το έπαιζε η Βανδύ, το έπαιζαν, ναι, εντάξει. Κάτω έχει περάσει αλητεία τώρα Παναγιώτη σε αυτό το λαϊκό pop. Έχει πει καλά, περνάει αλητεία στο λαϊκό pop. Έχεις δίκιο, έτσι είναι. Έχεις δίκιο, έτσι ναι. Νομίζω. Αγκαθάκι αυτά νομίζω. Αλλά ναι. Λοιπόν, ο 433 με αφορμή αυτό που μας είπε ο Ηλίας ο Κόζας, ότι επί χρόνια ήταν Άρης, και είναι γνωστό, το ξέρουν όλοι στην πόλη. Όσοι ξέρουν τον Ηλία τον Κόζα, τον ξέρουν, ήταν Άρης. Και τα τελευταία 4-5 χρόνια έγινε ΠΑΟΚ, λέει ο 433. Στο μπάσκετ είναι Παναθηναϊκός και παλιά ήταν Θρύλος. Εντάξει. Να σε καλά, 4.33. Ο Βαγγέλης λέει καλημέρα και καλό σου κου. Το ίδιο λέει και η Ελεάνα, το ίδιο λέει και η Δήμητρα. Λέει μόνο καλημέρα και μπαίνει για culture shock. Ο 020 ο Θάνος από το κολέγιο Ανατόλιος θέλει τη δική του εκδοχή. Με μεγάλη συγκίνηση, ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε. Άκουσα με λίγο πριν διαβάσει το μήνυμα, πριν πεις οτιδήποτε. Σήμερα ειλικρινά το σκεφτόμουν, ξέρεις γιατί. Ναι. Θυμάσαι που είχα βάλει το Σέιτ και έλεγα μα αυτό ξεσηκώνεται ρε παιδί μου, είναι το πιο ξεσηκωτικό κομμάτι και γελούσε και έστειλε μηνύματα. Ποιο κομμάτι πάνω, από το Σέιτ. Α, το από ο Blue October, ναι. Το say, ναι, say, Blue October, sorry, ναι. Ναι, το έχεις βάλει, το έχω βάλει. Πριν χρόνια, ρε παιδί μου, και γελούσε αυτό, λέει, ότι πιο ξεσηκωτικό, φοβερό. Ο Θάνος το έχει στείλει. Ναι, έτσι θυμάμαι, ναι. Ο Θάνος είναι ένα υπέροχο παιδί, από τα πιο... Το 17 χρόνια ήταν τότε, ναι, τώρα πόσο είναι. Μεγάλωσε με το γάλα του Κόιβ, ας πούμε. Αυτός είναι, άκουτος. Και κυρίως, ο Θάνος, όταν είχα μείνει μόνος στο Μετρόπολη, στα βράδια, που ήταν απίστευτη εκείνη η ζώνη. Από τότε δεν ήξερα να κάνει τέτοια ζώνη, βραδινή, δεν ήξερα να γίνει στην πόλη, σε αθλητικό ραδιόφωνο, στην πιο αντιεμπορική ζώνη, 10-12, είναι ό,τι πιο αντιεμπορικό για ραδιόφωνο. 10-12 ραδιόφωνο, ούτε μία σχέση, όχι απλά δεν είναι prime time, είναι καταδικασμένη ζώνη. Και όμως, σαν lead-in του Ραπτόπουλου, κανονικά ζωγράφιζα μόνος. Θα έχει ρε Μάριε παραπάνω παόκια να κορνάρουν και να μας πρίζουν για το πρωτάθλημα. Λέει ο Θάνος με αφορμή το ότι στην πόλη θα έχει τόσο μα τόσο κόσμο την Κυριακή. Δεν νομίζω, γιατί αυτοί που είναι από αλλού, πολύ πολύ λίγοι θα είναι ΠΑΟΚ. Και θα είναι και της κουλτούρας αυτής. Και άντε να τελειώσει ο Μαραθώνας να φύγουνε. Να μπούμε με... να μπουκάρουμε στην πόλη. Άλλος είναι ο λόγος. Θάνο,
το ότι τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα. Και σε τι σε νοιάζει. Τα ξενοδοχεία, Θάνο μου, είναι γεμάτα, παλικάρι μου. Στη Θεσσαλονίκη ο Μαραθώνης, εδώ μένεις. Τι σε νοιάζει εσένα. Από τα πιο στυλά τα παιδιά. Στη στυλίδα. Από τα πιο στυλά τα παιδιά του ούτως ή άλλως πολύ 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 στυλά του Ανατόλια. Γεμάτο. Λατρεμένο Ανατόλια, έτσι. Στο οποίο για το έκανα ένα μεγάλο έγκλημα. Ενώ είχα υποτροφία δεν πήγα. Τεράστιο λάθος. Δεν με κοιτάς κιόλας. Αλήθεια λες. Στο ξαναπεί βρε. Πρώτη φορά τα ακούω αυτό στη ζωή μου. Στο ξαναπεί. Σε ξέρω από το 90, 91, 89 κάπου εκεί. Είχα υποτροφία και δεν πήγα. Μέσω θα σου πω. Στο κοπή νομίζω. Στο κοπή νομίζω. Στο κοπή. Ανατόλια, δεν κάνω πλάκα, ρε. Δεν κοροϊδεύω. Θα μου πει γιατί να μπα. Και να σου πω γιατί. Τι κάνω. Το είπε και ο Σωτήρης. Όχι, όχι. Λάθος δικό μου, λάθος δικό μου. Λάθος δικό μου. Λοιπόν, μήνυμα του 4-4-1. Πώς γίνεται όλοι αυτοί που φορούσαν τζιν στην γυμναστική στο. Ρε φίλε, έλα να σ' αγκαλιάσω. Έλα τώρα, και εγώ θέλω να σ' αγκαλιάσω. Έλα να σ' αγκαλιάσω. Και εγώ θέλω. Πώς γίνεται, το αφιερώνουμε στο τρίτο δασκαλάκι. Όλοι αυτοί που όταν πηγαίναμε σχολείο στην γυμναστική φορούσαν τζιν ή επικαλούνταν δύσκολες μέρες που δεν τους παίζαμε στις αλάνες. Έτσι. Τώρα να τρέχουν μαραθώνιο. Μπράβο ρε 441. Αδερφέ ή αδερφή δεν ξέρω τι είσαι. Λέοντος αφού 18 έκτο όροφο. Αγκαλιά. Έλα, σε περιμένουμε. Hold me now. Θα σε βγάλουμε και στον αέρα, κάτσε μαζί μας τελευταίο μισάωρο. Όντως, αυτοί είναι που τρέχουν τώρα. Ναι. Που φορούσαν τζιν την ώρα της γυμναστικής ή επικαλούνταν αυτές δύσκολες μέρες. Περίοδος. Και στις αλάνες δεν τους παίζατε. Και παίζαμε. Αυτοί τώρα τρέχουνε μαραθώνιο. Συγγνώμη, αλλά κάτι δεν πάει καλά στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Αγνός στρατιώτη 36 την Πολύχνη. Όχι μαραθώνιο, αλλά βυθός. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-66-2376. Ωρε ψαρούκλες. 4 βουλάκια. Ένα τσιπουράκι και 2 μεζεδάκια. Όλη η μαγεία και η φρεσκάδα στο πιάτο καθημερινά. Και από Δευτέρα ως Παρασκευή, δηλαδή μέχρι και σήμερα, όλα τα μεγάλα ψάρια με έκπτωση 30%. Μην ξεχνάς, 2 μονές προσκλήσεις. Κούλτουρ Σοκ, Κόζα Μόστρα. 2 διπλές αύριο. Σοκράτης Μάλαμας. 3 διπλές αύριο. Η μπλε στο κλαμπ του Μήλου FM και ονόματε επώνυμο αποστολή στο 54526. Αφού έστειλε ο Θάνος, βάλε το τέτοιο ρε. Say, Blue October. Να ανεβούμε και λίγο. Α, αυτό. Ναι. Άντε, μην βάζεις Skid Row, να ανεβούμε. Ήρθε να... και έδεσε που λένε. Να ανεβούμε με τους Blue October. Βάλε το Say, Say, Say. Και εμένα μου αρέσει αυτό. Σου ντρέπομαι που το λέω, αλλά μου αρέσει. Πάρα πολύ. Ειλικρινά ντρέπομαι, αλλά μου αρέσει. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε ψητοπολείο Μπες στο ψητό. Και επειδή έχουμε σαρακοστή, ποικιλία και συνιστήσιμα μπέργκερ όπως Falafel Burger, Veggie Burger, Καβούρι Burger και άλλα. Πού το βρίσκουμε αυτόν τον τύπο? Μεγάλο Ξάνθο 16 Σταυρούπολη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-60-2220, ακριβώς πίσω από τη Μολύ Λαζαριστών. Λοιπόν, απομένουν, τι απομένουν ρε παιδιά, 20 λεπτουδάκια, θεωρώ ότι είναι πολλά τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις τα σημερινά μας τα δωράκια, τις προσκλησούλες, τις 2 μονές για τους Culture Shock απόψε στο Principal με τους Κόζα Μόστρα, τις 2 διπλές για το Κράτη Μάλαμα αύριο Σάββατο και τις 3 διπλές για το Live των Μπλε. Με τρελή διαφορά μπροστά η Μπλε, δεύτερος ο Σοκράτης ο Μάλαμας, τρίτη η Culture Shock, το λέω με μεγάλη μου, πάρα πολύ μεγάλη ντροπή. Καλή συμμετοχή, αλλά τρίτη. Έτσι. Για όλα αυτά, ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. 54526. Φυσικά, τέτοιο μήνυμα δεν θα μπορούσε να έχει έρθει από άτομο που να μην είναι αυτού του πνεύματος. Ο 441 με το ονειρικό μήνυμα που κράζει όλους αυτούς που πάνε τώρα, τρέχουν στο μαραθώνιο, ενώ λουφάρανε στα γυμνασιακά και ηλικιακά χρόνια και στις σαλάνες δεν παίζανε καν. Ο 441, αδερφός Μάριε από Αθήνα, και αυτό δεν με φινδιάζει, από Αθήνα, αυτός που σε λέει τζούμα του Βορρά. Δύσκολο να έρθω, αλλά θέλω κάποια στιγμή. Να σου πω κάτι, το τζούμα του Βορρά είναι, δηλαδή αν πέθαινα σήμερα, θα έγραφα στην πλάκα μου, στον τάφο μου αυτό. Είναι η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να μου γίνει. Η μεγαλύτερη τιμή. Δεν έχω λόγια. Σε υπέρ ευχαριστώ. Και μια που με λες τζούμα του Βορρά, εννοείται ότι καθημερινά προσευχόμαστε για τον Τάκη το Μόσχο. Το φίλο του Κωνσταντίνου, άπειρες στιγμές μαζί, ταινίες μαζί, ξενύχτια μαζί, ωραία πάρτι μαζί, ωραίες ζωές μαζί. Μακάρι ο Τάκης ο Μόσχος να μπορέσει να τη βγάλει καθαρή. Αυτός ο κούκλος, ο παλίκαρος από τη γλυκιά συμμορία. Πάμε στη γραμμή που περιμένει. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, παιδιά. Καλώς τον Κυρκό. Καλημέρα, κύριε Κώστα. Να, ποιος θα μας πει για το ποιος δολοφόνησε τον Αμερικανό δημοσιογράφο Πολκ στη Θεσσαλονίκη.
Δεν τον γνωρίζω, Μάρη. Απλά ακούω τον κύριο Βασίλη, τον οποίο θεωρώ πηγή γνώσης, και τον ακούω τακτικότατα στη ζούγκλα που βγαίνει. Ναι, εννοείται. Και θα ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή να τον γνωρίσω από κοντά. Θα έρθει να σε βρει. Φαντάζομαι και γι' αυτόν το ίδιο, ναι. Λοιπόν. Περίμενε να το ξεχάσω. Θυμάσαι εσύ, μην κάνεις κανένα άλλο σχόλιο. Θα καταλάβεις τι θέλω να πω. Είσαι έξυπνος άνθρωπος εσύ. Σου λέει κάτι το επώνυμο Σαραλιώτης στον Ολυμπιακό. Ναι, ήταν τερματοφύλακας. Κάτσε, εποχή μέσα το 70. Περίμενε. Δεν ήταν βασικός. Καλά, θα τον ήξερα, εννοείται, δεν σχολιάζω καν. Άρα ήταν τι, ας πούμε, αλλαγή του Κελεσίδη. Αλλαγή του Κελεσίδη ήταν ο Πουπάκης. Ήταν ο Θεσσαλονίκης. Ναι, μήπως ήταν και αυτός. Μήπως ήταν τρίτος ο Μάριο. Ρήτος. Άρα ήταν Κελεσίδης, Πουπάκης, Σαραλιώτης. Πού να παίξει ο άνθρωπος. Μπορεί να είναι και νεότερος αυτός. Ναι, μήπως είναι μετά τέλη του 70. Μπορεί να πιάνει και 80. Αλλά εγώ σου λέω, αναπληρωματικός του Κελεσίδη ήταν ο Πουπάκης, ο οποίος ήταν διεθνής και αυτός. Εννοείται. Και ξεκίνησε από το Εγάλαιο. Εννοείται. Και ξεκίνησε από το Εγάλαιο. Ωραία, πάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη βοήθεια. Λοιπόν, έτσι που λες με τον κύριο Βασίλη. Με τον κύριο Βασίλη είχα, δηλαδή, συνέπεσε όταν ήμουν εγώ στο τρίτο στρατού. Στο τρίτο σώμα στρατού επιλοχίας με ανάθεση. Ναι. Και ήμουν και στο γραφείο δικαστικού του στρατοδίκη τότε, Φωκίωνα Καραπάνου, τον οποίο του συνταγματάρχη δεν το λέγαμε με το όνομα, το λέγαμε κύριε Διευθυντά. Ναι. Λοιπόν, εκεί ένα από τα γραφεία ήταν το 7ο επιτελικό, στο οποίο υπηρέτησε ο κύριος Βασίλης αργότερα, το 7ο επιτελικό, το οποίο ήταν γραφείο δημοσίων σχέσεων. Ναι. Και οι φαντάροι που υπάγονταν σε μένα βέβαια, ο κύριος Βασίλης αγόρασε, έδωσε γύρω στις 100.000 δραχμές και αγόρασε όλα τα βιβλία εκεί που είχε το 7ο επιτελικό, όπως μου είπε. Μάλιστα. Και θα σου πω ότι εγώ πήγαινα εκεί, ήμουν δηλαδή σαν δημόσιος υπάλληλος. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι είχα το σπίτι στη Θεσσαλονίκη και έπαιρνα οποιαδήποτε πρόσκληση για δημόσιο θέμα, κινηματογράφο, ποδόσφαιρο, θέατρα, τα πάντα, θα έπαιρνα από εκεί. Βίσμα δηλαδή. Έπαιρνε σκούτα, ήσουν, ναι. Ήσουν ένας τσάτσος της εποχής. Τα έπαιρνα από εκεί, παιδί μου. Είχα ελευθέρας παντού. Γιατί υπάγοντας σε μένα, μη είχαν και ανάγκη όλα. Εγώ έβγαζα τις υπηρεσίες. Ωραία, κύριε Κώστα, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλημέρα, φιλιά στην Κατερίνη. Έτσι. Πάμε αμέσως στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, περίπτερο 3, stand 10. 10. Και ακούμε Χρήσανθο Τσαλτίδη να μας σχολιάσει όσα σοκαριστικά είπε ο Ηλίας ο Κόζας για Άρη και ΠΑΟ, αλλά και να μας διαφωτίσει γιατί δάκρυσε, γιατί έκλαψε ο Ρόους. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι να σου σχολιάσω θες. Έχει ψωμί σήμερα. Σήμερα όχι χαβαλέ και ό,τι να είναι, αερολογίες, όπως χθες. Τι είπε, λοιπόν, ότι ήταν Άρης και έγινε ΠΑΟΚ. Ο Ηλίας ο Κόζας, ναι, το ξέρει όλη η πόλη, τον Κόζα Μόστρα, ήταν Άρης, το γνωρίζουμε όλοι. Ναι, τα τελευταία 4-5 χρόνια έχω γίνει, λέει, ΠΑΟΚ. Μου αρέσει αυτό που γίνεται στον ΠΑΟΚ. Λέω προφανώς από εδώ και πέρα δεν θα γίνει καμία αναφορά στους Κόζα Μόστρα από το All About Άρης, του το προειδοποίησα. Διαβάζω 164. Είναι κατεβαίνει και σε εκλογές. Όχι, ρε, το παιδί. Είναι ο σαν πολιτικός μίλησε. Όταν ήταν καλά ο Άρης με τον Άρη, τώρα που είναι καλά ο ΠΑΟΚ με τον ΠΑΟΚ. Βρήκε το φως. Βρήκε το φως και το σωστό δρόμο. Τι βρήκε? Το φως. Το φως είναι στα περίπτερα. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Μαρία, ειδικά εσύ, αγόρι μου, πρέπει να ξεκινήσεις. Έχει ήδη πει στο Λίμπερο, το Instagram του Λίμπερο, κάτι το βάλω και στο Facebook. Φωτογραφιούλα, Μάρια, με μία αρμαθιά σοκολάτες. Ναι. Γιατί το περίπτερό μας εδώ
θα προσφέρει και σοκολατίτσα σε όλους όσους περνάνε για να πάρουν τις συμμετοχές τους για να δουν την έκθεση. Το περίπτερο του Λίμπερο, έτσι. Του Λίμπερο. Του Λίμπερο και του Ολαμπαουτάρης και του Πακώστας. Του Λίμπερο Media Group. Του Λίμπερο Media Group. Μπράβο, μπράβο. Έχουμε και σοκολατίτσες. Μια αρμαθιά στην κυριολεξία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παύλο Καραπαναγιωτίδη που μας τις διέθεσε. Αλλά επειδή εσύ είσαι και μεγάλο σε ηλικία και επειδή βλέπεις και παιχνίδια και θες να τρως και κάτι, έχουμε και κρακεράκια, φίλε. Σοκέτενη σοκολατίτσα, γκουλών τα κρακεράκια, πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά τα κρακεράκια έφαγα, να ξέρεις. Με φτιάχνεις. Σοκολατίτσα σε διάφορες γευσούλες από αυτές που σου αρέσουν. Ωραία. Σκάσε μύτη, θα σου δώσω και ένα κουτί, ειδικά για σένα, είπε ο κύριος Καραπαναγιωτίδης, να το πάρεις στο σπίτι. Να του κάνω κουτί. Κάτσε, ο Καραπαναγιωτίδης είναι κάπου, έχει λιανική. Με 15 σοκολάτες μέσα είναι το κουτί. Να τις πάρεις εσύ όλες, να πας στο σπίτι σου να τρως. Στην υγεία του Παναγιωτίδη. Ωραία, τον υπέρ ευχαριστώ. Γιατί εγώ χθες και προχθές ξέρεις τι τσάκισα, Το πήρες χαμπάρι. Τι τσάκισες. Μπάσκετ. Πήρες και τα δύο βιβλία του Φέργκιουσον. Μπάσκετ League Betshop. Μπάσκετ League Betshop. Τι είχε, είδες, φαγόσιμο. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν πήγα προς. Τα μπισκοτάκια, τα στρόγγυλα που τα λατρεύω, τα πολύ πολύ γλυκά, με απάνω γλάσο μπάλα του μπάσκετ. Πολύ ωραία. Φανταστικά. Πολύ ωραία. Εδώ έχουμε καμιά 500 σοκολάτες, θέλω να ωραία, ωραία. Να πάρεις, να φάει ωραία. Ο κόσμος. Θα περάσω. Θα περάσω. Να περνάει λοιπόν, πόσες, 750 σοκολάτες, πολλές έφερες, Ζεόρμου. Λοιπόν, άκου λίγο, για να έχει και λίγο νόημα η κουμπή. Σχολίασε. 240 επί 3, πόσο κάνει, Μαρία, εσύ που είσαι μαθηματικός. 324. 600, 420. Τι λέτε, 420 είναι επί 2, ρε Μαρία. 240 επί 3, είπαμε, ρε Μαρία. 680. Επί 2, κάνει 480 και οι 2, ρε. 720 κάνει. 720. Λοιπόν, σχολίασε. Μήνυμα του 164. Ήρθε 10 και 21 το πρωί, το θεωρώ άδικο. Ο προπαγανδιστής αυτός, ναι. Ναι. Το θεωρώ άδικο να μην το σχολιάσουμε τώρα μαζί. Να έρθει να τον κεράσουμε για σοκολάτα. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, το διαβάζω ακριβώς, το τραγουδάω μάλλον ακριβώς όπως το έστειλε. Διάβαστο. Λέει, αφού πιάσατε τα άσματα, να πω και εγώ ένα. Το είπε ο παπαγάλος, ότι ο Βέλεθ πάει σ' άλλους. Το είπε ο παπαγάλος, και ας μην το είπε ο δημοσιογράφος. Είναι χαζός καταρχήν. Το είπα και εγώ. Το είπα, λέω είσαι χαζός. Ο δημοσιογράφος έβγαλε το θέμα, ρε. Με την πρόταση του Ολυμπιακού. Κάτσε, περίμενε όμως. Περίμενε ακόμα. Περίμενε. Ο Βάτερ θα φέρω καλύτερο. Είμαι περήφανος. Γιατί χθες έλεγες όμως με τον Τεγκινή που τον έφερε στον ΠΑΟ. Τέτοια έλεγες. Έτσι. Πρέπει να υποκληθώ βαθιά σε οπαδό του Άρεος που στέλνει τώρα μήνυμα. Σήμερα διαβάσαμε νωρίς, χρήσατε τις γιορτές. Τι είναι σήμερα, έτσι. Και ανάμεσα στα άλλα το ημερολογιάκι μου λέει Ακακίου Καφς. Και κόβεται και τελεία. Γιατί δεν χωράει. Τι μπορεί να είναι αυτό το Καφς. Ακακίου Καφς. Καυσίμου. Και μου το στέλνει. Και θες Ευρώπη με τον και Άρη. Και είσαι εσύ χριστιανός ορθόδοξος. Α, δεν τρέπεσε καθόλου, ρε Τσάκη. Δεν τρέπεσε καθόλου. Ακάκιος ο Καυσοκαλυβίτης. Το στέλνει Αριανός, τον οποίο δεν εκτιμάς και πολύ. Άρα έχει σχέση με Μολότοφ. Ναι, μπράβο. Πετάς Μολότοφ και καίγεται την καλύβα. Ορίστε. Μήνυμα για σένα τώρα, 164. Ναι, βέβαια, φυσικά ήρθα εγώ και αρχίζω τα μηνύματα. Ναι. Τι να σου πω. Ναι. Θα έρθω με ένα τάπερ φασολάδα. Γιατί ρε φίλε. Έλα να σε κεράσουμε σοκολατίτσα. Έλα να σε κεράσουμε σοκολατίτσα και κρακεράκι. 164 πήγαινε. Να βλέπεις το μεγάλο Άρη. Πήγαινε. Να βλέπεις το μεγάλο Άρη. Περιμένει γραμμή άλλη, Χρήστο. Πες τη γραμμή, αφού μιλάς μαζί μου. Τι γραμμή άλλη, αφού είμαι εγώ. Ωραία. Θες να είσαι μαζί με ακροατή στον αέρα. Μήπως θέλει κάτι να ρωτήσει ο Αριανός. Αυτό εδώ τι είναι η στιγμή που δάκρυσε ο Ρόους. Για πες μας. Το έχει για το Sport 24. Ενημέρωσέ μας. Πού να ξέρω, ρε. Η στιγμή που δάκρυσε ο Ρόους. Επειδή φεύγει ο Βέλεθ. Ξέρω, εντάξει, οκ. Μαρία. Ναι, αγόρι μου. Αν πηγαίνει ολοταχώ προ τη Δέλτα Εθνική, δεν σε παίρνει να κάνει πλάκα με του άντρε. Με ό,τι θέλω κάνω. Δεν είχε 300 ευρώ. Εγώ δεν έχω. Να δω το Λουκίνα. Εσύ έχεις. Τελικά ο Λουκίνας πόσα θέλει, ρε παιδιά, 5.000, 3, 4. Δεν ξέρουμε αυτός ο Λουκίνας, ρε φίλε. Ρίξε και εσύ λίγο νερό στο κρασί σου, ρε Λουκίνα. Με το βασιλιά του Μαρμάρου που μας έλεγες και τέτοια αυτά μας έλεγες τότε.
300 ευρώ δεν είχε. Γιατί λέει ήταν η διαφορά της ισοτιμίας δολαρίου ευρώ. Δεν το είχαμε υπολογίσει. Ναι. Φίλε, πραγματικά έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Έτσι. Μπράβο, Μαρία. Σε παραδέχομαι. Λοιπόν, άλλο τώρα θέμα για σένα. Έβγαλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωση. Σεβαστείτε την απαγόρευση. Ναι. Τώρα στη Λάρισα, σεβαστείτε την απαγόρευση. Μα το κάνει κάθε φορά το σύστημα αυτό. Και είμαστε κυριούλιδες. Ναι. Λοιπόν, κανονικά, βέβαια, τι. Μου είπε χθες ΠΑΟΚτσής και επιμένει. Και επιμένει στον Παναγιώτη, θα πω ποιο και σε ένα μπορώ να το πω, αλλά όχι τώρα στον αέρα εννοείται, ότι θα φτάσουμε 3 με 3.500 έστω 3 μέτρα αναπνοή απόσταση από το γήπεδο. Τουλάχιστον 3.000 λέει 3.500. Εκεί είναι Λάρισα, δεν είναι Αγρένιο. Του το είπα. Άσε λέει, ασλαμά, αυτά και ο άλλο λέει να τα πείτε αλλού. Δεν θα πάμε γιατί βαριόμαστε. 133.000 θα είναι μετά. Να φτάσουν είναι το Αλκαζάρ. Τι πράγματι είπε. Τι είπε. Το μόνο γήπεδο που μπορεί να φτάσουν είναι το Αλκαζάρ. Ναι, ναι, φοβόμαστε την Λάρισα. Ναι. Ναι, ναι, έχει δίκιο. Όχι. Είναι δύσκολη έδρα, ρε. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολη. Δεν πα, κύριε φίλε, η Λάρισα είναι μια ιδιαίτερη πόλη. Ρε φίλε, είναι μεγάλη πόλη. Δεν είναι ό,τι να είναι. Δεν ξέρουμε ότι είναι ό,τι να είναι. Έχει κόσμο η Λάρισα, δεν είναι χωριό. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Και είπα το εξής, Χρήσταν, δεν ξέρω αν το άκουσες. Καταρχήν, ο Παπαδόπουλος πότε θα έρθει. Ο Μάριος έχει έρθει. Α, αύριο λέω. Άστο αυτό για να πατήσει, άστο παράδειγμα. Δεν θέλω να τον πιέσω. Θα σε δώσουμε και σοκολατίτσα, έλα. Κάτσε του γκάγκη, δεν έχει. Όχι, δεν έχει. Τι πήρα, πήρα. Θε και πήρα. Δεν πίνω πήρα, μόνο. Λοιπόν, Χρήσανθε, η δήμαρχο Καβάλα, η κυρία Δήμητρα Τσανάκα, θα ακολουθήσει με τα πούλμαν των οπαδών του ΑΟΚ την Κυριακή. Θα πάει στην Ξάνθη, όπου η Καβάλα, ο ΑΟΚ, θέλει ένα βαθμό για να τερματίσει πρώτο. Δεν πρέπει κανονικά και ο Γιάννης ο Μπουτάρης να μεταβεί στη Λάρισα με την αποστολή του ΠΑΟΚ για να γυρίσει με το πρωτάθλημα. Μα δεν θα γυρίσει με το πρωτάθλημα. Πώς θα γυρίσει με το πρωτάθλημα. Α, το βλέπεις να χάνει ο ΠΑΟΚ. Όχι, σοπαλία το βλέπω. Το βλέπεις σοπαλία αυτό. Άλλο τι βλέπεις και άλλο τι θα γίνει. Ναι. Καλά, εντάξει, το προγνωστικό μου δεν ζητήσατε. Ναι, σοβαρά, γι' αυτό τι φωνή έχεις. Χι, το βλέπεις χι. Χι, βολεύει και τους δυο. Βολεύει και τους δυο. Θυμίζουμε ότι η Λάρισα παίζει μετά με ΑΕΚ και Ολυμπιακό, έτσι. Γι' αυτό το λέω. Ναι, με ΑΕΚ. Βολεύει και τους δυο. Ολυμπιακός με Γεωργιανόρες και η ΑΕΚ με Αλάτια. Με ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ είναι ή κάνω λάθος. ΟΑΚΑ, ναι. Ο Ολυμπιακός το έχει στη Λάρισα. Φίλε, θέλει βαθμούς η Λάρισα. Έλα μωρέ, θα σωθούν, εντάξει. Με ΑΕΚ και Ολυμπιακό βρώμενε, εσύ με τον ΠΑΟΚ. Η Λάρισα θέλει δύο βαθμούς. Εμείς αποφασίζουμε τι θα γίνει. Α, καθορίζετε τα αποτελέσματα. Όχι, εμείς αποφασίζουμε. Η διάθεσή μας ποια θα είναι. Κάτσε, είπες μια φράση καλά, λέει. Ναι, η διάθεσή μας ποια θα είναι. Ποια είναι η διάθεσή μας. Αποφασίζουν η διάθεσή μας το τι θα γίνει. Είπες μια φράση καλά. Η διάθεσή μας αποφασίζει για το τι θα γίνει. Τι είναι αυτό. Η διάθεσή μας αποφασίζει. Η διάθεσή μας αποφασίζει για το τι θα γίνει. Τι ελληνικά είναι αυτά. Και την ελληνική γλώσσα την έχετε κάνει. Γλώσσα λανθάνους, αλήθεια λέγει. Απαράδεκτο μήνυμα Γιώργου Ιταλού. Απαράδεκτο. Στην οθόνη. Αφού είναι απαράδεκτο, μην το διαβάζεις. Στην οθόνη του Λίμπερου λέει: Χοντρούλη, ξοδεύτηκες πάλι. Για αυτά που κουβάλισες. Απαράδεκτο όσον αφορά το Χοντρούλη. Εμένα είπε. Πρώην ήθελε να γράψει, αλλά δεν το γράψει. Άμα έρθει εδώ, το δώσω δύο σοκολάτες. Θα καταλάβει. Τσικουλάτα. Ιταλό, και εγώ αυτό θα έλεγα. Αν είσαι μάγκας, πήγαινε μπροστά του τσαρτίδι και πέστα. Έλα, βέβαια. Είναι στο stand 10. Πήγαινε εκεί. Κότα. Θα τον σώσει απέναντι ο Σίπης. Είναι τη ΣΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι απέναντι. Ναι, αυτό... Ας έρθει εδώ πέρα και πάει να κρυφτεί. Τον Ιταλό όντως τον έχεις τον Γιώργο. Τους το λέω εγώ, τον έχεις για πλάκα. Ένα με έναν όλους έχω. Εκτός αν είναι τα παιδιά που συνοδεύουν τον Γιώργο. Καλά, έναν με έναν όλους, μην το λες. Εκείνη η ψυχή στο Κόλμη τι κάνει ρε Οριανός. Οχ, προκαλεί. Σε ψάχνει. Ε? Σ' ακούει αυτή τη στιγμή. Με ψάχνει αλλά δεν το βρίσκω. Αυτό είναι πρόκληση. Θα σε πιάσει. Πώς το, Στέφανο, πώς το λυπάμαι. Σοκολατίτσα πάρε. Πώς το λυπάμαι, Στέφανο, πώς το λένε, ρε, εσύ. Στέφανο. Να μην σε νοιάζει. Oh, αφού είχε βγει. Χρήσανθε, αυτό είναι πρόκληση. Προκαλεί. Προκαλεί τώρα από πάνω. Μα είναι ΠΑΟΚ. Α, ναι, γι' αυτό λε. Προκαλεί όπως ο Γιώργος ο Ιταλός, όπως ο 160. Από απόσταση. Όχι, ρε, καιρό έχει να πάρει γι' αυτό. Καιρό έχει να εμφανιστεί. Η αλήθεια είναι ότι προκαλεί τον Κρίστοφερ. Κρίστοφερ, ναι. Από πολύ μεγάλη απόσταση. Πάρα πολύ μεγάλη. Άσε από εδώ. Καλά είναι. Πιστεύω το λοιπόν, καλοκαίρι αν έρθει. Έλα. Ναι, αγόρι μου, σε ακούμε, ναι. Θα τον φέρω στο στούντιο. Άντε, ωραία. Αντί για μένα θα κάτσει ο Κρίστοφερ δίπλα στον Παναγιώτη. Εντάξει, να τα πούμε. Okay. Λοιπόν, εγώ επειδή είμαι παλικάρι και θέλω να τα λέω και έγκαιρα, τη Δευτέρα, αν ο ΠΑΟΚ πάρει διπλό, εγώ τη Δευτέρα
θα είμαι άρρωστο. Στο καλό για να μας γράφεις. Μαρία, τη Δευτέρα πρέπει να είμαστε εκεί, φίλε. Τη Δευτέρα, δεις τι θα γίνει εδώ. Είσαι αντιστασιακός ή δεν είσαι? Είμαι. Είσαι κόντρα. Είμαι. Κατεστημένα. Με συγκινείς. Με φτιάχνεις τώρα. Ναι, κατεστημένο η Λάρισα. Και γαλάστηκα τότε, υπόθεση Τσίγκου. Πες τα αυτά. Πες τα αυτά. Είμαστε εκεί τη Δευτέρα, κανονικότατα. Κατεστημένο η Λάρισα. Να τους χαλάσουμε το πάρτι. Ποιο χαλάσεις, κακομοίρη, τι χαλάσεις. Ό,τι να γίνει, έγινε, ρε φίλε. Ό,τι να γίνει, έγινε. Δεν θα χρειάζεται. Θα χαλάσω το πάρτι. Χαλιέται αυτό το πάρτι. Εν τω μεταξύ έχουν γενέθλια σήμερα. Ναι, 12 Απριλίου. 21 Απριλίου, όχι 12. Είναι 21 Απριλίου τα γενέθλια και θα κάνουν 12. 12 ρε, είναι και μετά είναι 19 το καταστατικό. Άσε, δεν μπλέκε το πράγμα. Αλλά ο Πανούργος αυτός. Για ηλικοφιλία καλά κρατάει. Εσένα ήξερα να σου στέλνει μήνυμα. Εμένα δεν μου στείλε και τον ΠΑΟΚ. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Πώς γίνεται το καταστατικό, ρε φίλε, να είναι μετά τα γενέθλια. 12 Απριλίου ιδρύθηκε ο ΠΑΟΚ. Πρόσεξε να δεις, Μάρια, πώς πέφτουν σε λούπα. Είπε το καταστατικό 19. Το καταστατικό βγαίνει πρώτα. Εντάξει, καλά, μωρέ. Δεν πειράζει. Να σε τώρα. Βρέω ότι κουστάρουμε κάρπο, ότι θέλουμε να κάνουμε το καταστατικό. Στο πάω κάλα, ξέρει. Το κάνουμε και δύο μήνες αργότερα. Ξέρεις τι είναι αυτό που λένε. Είναι ότι γεννήθηκε, λέει, η ιδέα. Φυσικά. Δηλαδή, με Μάρι, κάνεις εσύ τώρα με τη σύντροφό σου ένα παιδάκι με το καλό, έτσι. Ναι. Την οποία και δεν θα λες πότε είναι τα γενέθλια. Πότε γεννήθηκε το παιδί μετά τους 9 μήνες. Θα λες. Ως γενέθλια την ημερομηνία που το συνέλαβε στο παιδί. Για να δούμε ο Τσαλτίδης θα το βρει. Τώρα βγάζω καινούργια μπλούζα με το αστέρι πάνω. Ρωτάω από το πρωί τους ακροατές. Από το πρωί τους ρωτάω. Ναι. Για ποιον λόγο εγώ ως Ασλαμής καταργέμαι το μαραθώνιο. Λέω ανάθεμα στο μαραθώνιο. Και βοηθάω. Γιατί έρχονται στην πόλη έξτρα 10-15.000 κόσμος. Πού κολλάει. Για το Άρης Ατρόμητος, δε φίλε. Αυτό τότε σχέση έχει, δε φίλε, με το Άρης Ατρόμητος. Για μένα, εγώ λέω, ως Ασλαμής. Λέω ανάθεμα στο μαραθώνιο. Ναι. Που έρχεται τόσος κόσμος. Γιατί, για ποιο λόγο. Ναι. Ναι, γιατί το λέω, για πού κολλάει. Γιατί καταργέσαι που έρχεται τόσος κόσμος. Ναι, όχι στον κόσμο, προς Θεού. Επειδή δεν θες την πρόοδο της Θεσσαλονίκης και να δουλέψω τα μαγαζιά, γι' αυτό. Ναι, πολύ θα δουλέψω. Για άλλο λόγο, το γυροφέρνεις, κάπου εκεί είσαι. Γιατί το πιπερόν δεν θα σου έχει ζεστό φαγητό, θα το έχει φάει άλλος. Τι σημαίνει, τι σημαίνει για την πόλη χιλιάδες επισκέπτες. Πού θα μείνουν. Κίνηση. Κίνηση. Ας την κίνηση. Αυτό είναι την κίνηση, ρε φίλε. Και γιατί να καταλαβαίνω. Χιλιάδες επισκέπτες. Ναι. Άρα. Τι σημαίνει για την πόλη. Τι σημαίνει αυτό. Κατανάλα. Καλό δεν είναι έτσι. Δεν λένε αυτοί εδώ πέρα. Βρε, θα πάμε. Ναι, ναι. Εκδρομές. Τι. Τι θα γεμίσουν. Τι μπορεί να μην βρεις. Τι θα γεμίσουν. Τι δεν βρίσκεις. Πάρκινγκ. Ναι. Και δεν παραβάλλω το μηχανάκι. Δεν χωράει το μηχανάκι. Ούτως ή άλλο, ρε φίλε. Το κλειστό θα είναι το κέντρο. Πάρκινγκ. Τι δεν μπορείς να βρεις, ρε φίλε, με τίποτα. Τι σημαίνει χιλιάδες επισκέπτες σε μια πόλη, ρε Χρύσανθε. Ρε φίλε, είσαι Άρης τελικά, πραγματικά. Χαζουλίνη, Χαζουλίνη 3. Φίλε, πες μας εσύ τι σημαίνει. Ε, Χαζουλίνη. Τι γεμίζουνε, ποια γεμίζουνε. Τα καφέ. Άλλο. Άλλο. Τα σαντουιτσάδικα. Άλλο. Εδώ ακούτε, ρε παιδιά, να... Σλάφεν, Σλάφεν. Τι. Μπελούπο. Είμαστε Σλάβε Μπελούπο. Τα ξενοδοχεία, ρε Χρήστε. Ναι, και τι ρε Μάρια. Τα ξενοδοχεία, ρε Χρήστε. Εσύ ρε Μάρια, έτσι κι αλλιώς Σαββατοκύριακα δεν έχεις δραστηριότητες. Βλέπεις μπάλα. Τι υπονοείς. Με προσβάλλει τώρα ή καλά. Σαν να σου λέει δεν έχει κοκό σου κου. Καλά, δεν μας περιγράφεις κάθε Σαββατοκύριακο 18 διαφορετικά παιχνίδια και μετά ότι κάθεσαι μετά μελετάς, γράφεις. Πώς γίνεται ταυτοχρόνως το κάνεις. Δεν μου λες Σάββατο 8 η ώρα το βράδυ τελειώνει η έκθεση, ε. Ναι. Μπορώ να έρθω εγώ να μείνω στο Λίμπερο μετά τις 8.30. Εκεί στο stand. Στο Λίμπερο. Ναι, στο stand. Πώς δεν μπορείς, βέβαια, να κουβαλήσεις και όλα στα πράγματα. Όχι, και να φύγω το πρωί. Ναι, μπορείς. Όχι, ναι. Είσαι άρχοντας. Εντάξει, θα έχει σοκολάτα και κράκερ. Ναι. Είπαμε, Παύλος Καραπαναγιωτίδης, θα του πω να σου ετοιμάσει μία ειδικά ωραία διατροφή για το βράδυ του Σαββάτου. Για να κλείσουμε, επειδή πήγε 12 και 2 θα μας φάνε. Ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά τον άνθρωπο, έτσι. Παύλος Καραπαναγιωτίδης. Να δώσει ένα τηλέφωνο. Να δώσει ένα τηλέφωνο. Δώσ' το, ναι, θα το πάρω κι εγώ κιόλας. Τηλεφωνικό κέντρο, είναι και εύκολο. 2310-681-100. Μπράβο. 68-11-00 Παύλος Καραπαναγιωτίδης. Ωραία. Ό,τι θέλετε, σοκολάτα. Ωραία. Μπισκότο. Τι άλλο έχουμε, ρε φίλε. Αναψυκτικά. Τα πάντα έχουμε. Βλέπω εδώ. Τι είναι αυτό. Έχουμε και χέλια, τέτοια. Α, πάρα πολύ ωραία. Μάρι για σένα. Χέλια. Χέλια. Χέλβρε. Χέλ. Sorry. Εκεί που θα πας. Ωραία. Σε παραδέχομαι. Για να κλείσουμε μήνυμα 164. Τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συμμετείχε καθημερινά, έτσι. Ήρθα και πήγανε 500 μηνύματα. Μήνυμα 164. Ναι. Θες να έρθω την Κυριακή να πάρεις μέρος και στο μαραθώνιο. Το πιάσες νομίζω, ε.
Πρώτον, δεν τρέχω. Κατάλαβε τι βασικό. Λέει. Πρώτον, δεν τρέχω. Βασικό. Δεύτερον, αρκεί να έρθει από μπροστά και όχι από πίσω. Είσαι αλήτης, κλείσε. Καλημέρα. Αλήτης. Εγώ τα λέμε σε λίγο από εκεί. Και πέντε πηγέλα. Τα λέμε σε λίγο από εκεί, θα μας φάνηκε. Να ο φίλος μου, ο 164, να γνωριστούμε, γιατί είναι ωραίο η καζούρα, πρέπει να υπάρχει, να του κεράσω και μια σοκολατίτσα. Ωραία, παλικάρι μου. Ωραία, έγινε, να είσαι καλά. Καλημέρα, 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 καλημέρα. Λοιπόν, οπότε έχουμε και Χρήστο Κιώση εδώ και 10 λεπτά, είναι μαζί μας, το καλημερίζουμε και αυτόν. Δίνει μουσική ανάσα ο Χρήστος για να δώσουμε τους νικητές των διαγωνισμών. Καλημέρα ρε Μάνο, το είδα αυτό. Μάνος από το και όλο το επιτελείο, το καλημερίζουμε από το Μπέργκλερ στην Καλαμαριά, στη Μεταμορφώσεως 5, να είστε καλά ρε παλουκάρια, θα περάσω μάλλον αύριο. Να χτυπήσω. Αν μπορώ να πάω πρώτα δυτικά σήμερα για τον Πέσο Ψητό και να περάσω και αύριο από εσάς εκεί στη Μεταμορφώσεως. Να είστε καλά. Και ευχαριστούμε και ό,τι κάνετε για μας. Μας στηρίζετε. Λοιπόν, ξεκινάω με τα λίγα. Δηλαδή με culture shock. Νικητές είναι οι Άκης Κεραμιδάς και Ντίνα Διονυσιάδου. Άκης Κεραμιδάς και Ντίνα Διονυσιάδου. Απάτα από νωρίς να δείτε και κοζαμόστρα, έτσι. 10 παρα 20 παρατέρα θα βγουν οι κοζαμόστρα. Σοκράτης Μάλαμας, νικητές. Βαγγέλης Μανούσης και Ελένη Δερμιτζάκη. Επαναλαμβάνω, Βαγγέλης Μανούσης και Ελένη Δερμιτζάκη. Και μπλε, τον Τζαλτίδη πες τα Στέριο, τον Τζαλτίδη. Φωνάζω, τον Τζαλτίδη πες τα. Πάρε τηλέφωνο τώρα. Και μπλε, Αλέξανδρος Βεκύραης, Έλσα Δράκου και Δημήτρης Χωτίδης. Δημήτρης Χωτίδης, Έλσα Δράκου και Αλέξανδρος Βεκύραης. Αδέρφια, να είστε καλά, να έχετε ένα bloody rocking weekend.